Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο αθλητικό ραντεβού για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Πάμε μπάλα για τις επόμενες δύο ώρες με πολλά ενδιαφέροντα νέα από το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας και από τους όμορους νομούς. Πιερία, Ημαθία, Πέλα, Κιλκής και Χαλκιδική. Θα έχουμε πραγματικά πολύ και ενημέρωση, αλλά έχουμε και ενδιαφέροντα θέματα που θα μας μεταφέρουν εκεί οι συνεργάτες μας. Θα σας πούμε σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, στη σημερινή εκπομπή, καλεσμένοι μας, όπως σας είχαμε ενημερώσει και μεσοβδόματα, είναι η Ακαδημία του Αχιλλέα Τριανδρίας. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά των παιδιών, τα οποία βλέπετε εδώ να ομορφαίνουν το πάνελ και τα στούντιο της Πόντος Τηλεόρασης και της Ελλάς Νετ. Καλεσμένοι μας στο στούντιο, ο Κώστας Γαλτσίδης, προπονητής της ομάδος, ο προπονητής της μεγάλης ομάδος, του Αχιλλέα Τριανδρίας, και ο Δημήτρης Οπιάλας, και οι δύο είναι στο team. Ο Κώστας, ο Γαλτσίδης είναι στην πρώτη ομάδα, ο Δημήτρης είναι στα τμήματα υποδομών. Καλησπέρα και στον Κώστα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Καλώς ορίσατε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα τόσο για το ποδόσφαιρο, ειδικότερα βέβαια για την ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας, εκεί όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, οργανωμένη, σε βάσεις, αρχηγός σε όλα αυτά βέβαια, ποιος άλλος, ένας βετεράνος ποδοσφαιριστής που έχουμε παίξει και αντίπαλοι, όπως και με τον Κώστα τον Γαλτσίδη και με τον Δημήτρη τον Πιάλα, ο Θωμάς Βασιλάκης, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας στην Τριανδρία. Επίσης, σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αρκετά παιχνιδάκια από το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έχουμε πραγματικά μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική με τον Ιάσο Ναυγής να παίρνει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων την νίκη, με πέναλτι μάλιστα, κόντρα στον Αχιλλέα Τριανδρίας, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια έχει δείξει, εδώ και καιρό μάλλον, ένα διαφορετικό πρόσωπο. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον τερματοφύλακα τον Μαύρο Μιχάλη που είχαμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Μια αγωνιστική όμως που είχε πραγματικά να επιδείξει αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θέλω προτού ξεκινήσουμε να πάμε γρήγορα να δούμε τις κάρτες, γιατί δεσμευτήκαμε και απέναντι στην ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας ότι θα τους απελευθερώσουμε στο δεύτερο μέρος. Είναι λογικό, αύριο υπάρχουν σχολείο, οι μαθητές έχουν υποχρεώσεις και οι αρκετοί γονείς, οι οποίοι βρίσκονται και αυτοί μαζί μας εδώ μέσα στο στούντιο, καρτερικά θα περιμένουν για να δούνε, να πάρουν τα παιδιά και να αποχωρήσουν. Ξεκινάμε λοιπόν γρήγορα με κάρτες επικοινωνίας. Να δούμε πρώτα μία κάρτα με την τρόπο επικοινωνίας με το σταθμό, έτσι και την εκπομπή. Βλέπετε εδώ το pamembala.gr. Και στο Facebook, στη σελίδα μας, το Πάμε Μπάλα, περιμένουμε τα like σας. Το 2310-555-700 είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για οποιασδήποτε καταγγελίες, για οτιδήποτε θέλετε να μας μεταφέρετε της τελευταίας στιγμής. Και επαναλαμβάνω, θα τα βλέπετε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα να δούμε την κίτρινη κάρτα της αγωνιστικής αυτού του διημέρου. Την κίτρινη κάρτα λοιπόν στον διαιτητή του αγώνα Δόξας Λακιάς Αργοναύτης Καλαμαριάς για την κακή συμπλήρωση του φύλλου αγώνα. Πρέπει να πούμε ότι ο διαιτητής αφενός μεν δεν έγραψε το αποτέλεσμα επάνω στο φύλλο αγώνα. Είναι κάτι το οποίο ελέγχεται. Με ανθρώπους που μιλήσαμε μας είπαν, της διαιτησίας, μας είπαν ότι δεν είναι κάτι μεμπτό. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι όταν δεν είναι ορθά συμπληρωμένο το φύλλο αγώνα, προφανώς υπάρχει θέμα. Δεν ξέρουμε όμως τι θα αποφασίσει η Ένωση, η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ένωσης, αλλά και η Πειθαρχική Επιτροπή, εφόσον πρέπει να επιληφθεί, για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο είχε, εκτός το ότι έλειπε το σκορ, δεν υπέγραψε ο Αργοναύτης Καλαμαριάς, ήταν επεισοδιακό το παιχνίδι, διακόπηκε, μπήκανε μέσα φύλαθλοι, ξυλοκόπησαν ποδοσφαιριστές του Αργοναύτη, η διακοπή ήταν περίπου για 15 λεπτά, ούτε αυτό γράφτηκε στο φύλλο αγώνα από τον διαιτητή, γι' αυτό του δείχνουμε και την κίτρινη κάρτα, λίαν επί 20. Θα δείτε όμως γιατί δείχνουμε εδώ την κίτρινη κάρτα, γιατί η κόκκινη ανήκει, πάμε να δούμε. Σε ποιους άλλους? Τους ανεγκέφαλους που μπήκαν και χτύπησαν τους ποδοσφαιριστές του Αργοναύτη, αλλά και στους διαιτητές που δεν είδαν τίποτα. Προφανώς, στις εποχές αυτές τις οποίες ζούμε, με τόσα και τόσα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, το να φάει κάποιος ξύλο προφανώς δεν είναι τίποτα.
Λυπάμαι γιατί αναγκάζομαι να πάρω μια τέτοια θέση, να τοποθετηθώ και ειδικότερα όχι μόνο δημόσια, αλλά και έχοντας δίπλα μου πιτσιρικάδες οι οποίοι ξεκινούν τα πρώτα τους βήματα στο ποδόσφαιρο. Έρχονται με όλη τους την αγάπη, με όλο το πάθος, με όλη τη δύναμη να κάνουν και καριέρα, να αθληθούν, να γυμναστούν, να διαπαιδαγωγηθούν και εμείς θα μπορούσαμε να τους πούμε ότι ξέρετε είναι λογικό αύριο να τρως ξύλο και ο διαιτητής να μην γράφει τίποτα. Πρέπει να μάθουμε ότι και το ξύλο είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και στην μπλε κάρτα της αγωνιστικής. Την μπλε κάρτα της αγωνιστικής στους ανθρώπους του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου για την τεράστια προσπάθεια και τη μεγάλη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Έχει άμεση σχέση και με την φώτο της εκπομπής αυτή η μπλε κάρτα, καθώς στη γιορτή της ΕΠΣ Μακεδονίας την περασμένη Δευτέρα, άσχετα αν δεν ήμασταν λόγω των υποχρεώσεων που είχαμε στην Αθήνα και στην Sky τηλεόραση, στη Δίκη, εκεί η Ένωση έκανε κάλεσμα, μάζεψαν αρκετά πράγματα, τρόφιμα, φάρμακα, νερά και πολλά άλλα, τα οποία βέβαια έδωσαν στον Πάτερ κύριο Μίτσιο, από τον Τρίλοφο που έχει κάνει μια δική του μεγάλη προσπάθεια εκεί ο Πάτερ, και θα δούμε και την φώτο της εβδομάδος για να καταλάβετε περισσότερα γιατί δένουν το ένα με το άλλο και να τους ευχαριστήσουμε για αυτή την προσπάθεια. Πάμε να δούμε τη φώτο. Εδώ είναι λοιπόν η φωτογραφία. Πανευτυχής ο Πάτερ Χρήστος Μίτσιος εδώ έχοντας πλάι του και τον κύριο Σίσκο, μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας. Από πίσω βλέπετε τα πράγματα τα οποία μαζεύτηκαν. Αυτές τις προσπάθειες λοιπόν επικροτούμε. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να επιβραβεύουμε. Γενικότερα όλο τον κόσμο του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου που σε τέτοιου είδους καλέσματα και σε δύσκολες στιγμές πάντα δείχνουν τη δύναμή τους και την αλληλεγγύη τους. Πάμε να δούμε καλύτερη εντεκάδα του διημέρου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τον κάτω από τα κολπό στον κύριο Χατζάρα, από τους Ακρίτες και ο Αναγγελίδης, Ολυμπιακός Κιμήνος, Κιούλας, Νίκη Κερασιάς, Καραπατσακίδης, Θερμαϊκός Θέρμης, Γιαβούρογλου, Κεραυνός Αγγελοχωρίου, Δέδας, Πομαλακοπής, Τσουλχάη, τρία τέρματα, Ατρόμητος Φιλαδελφίας, ο Βράκας του Αξιού Ανατολικού, ο Παντελιάδης του Αστέρα Ρεδεστού, ο Γιώργος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, ο Ψαράς του Μακεδονικού Μοναστηρίου και ο Ζαχαράκης επίσης με το hat-trick της νίκης μεσημερίου, η οποία βρέθηκε μάλιστα να χάνει με 1-3, ωστόσο στο τέλος ισοφάρισε εκεί σε όλες τις φάσεις μέσα, ήταν ο απανταχού παρόν Ζαχαράκης, κατάφερε έστω να πάρει την ισοπαλία. Πάμε να δούμε και την καλύτερη διαιτησία της αγωνιστικής. Στο τρίο του αγώνα Ολυμπιακός Κιμήνων ΠΑΟΚ Κουφαλίων 3-0 με διαιτητή τον κύριο Παρασκευά και βοηθούς τους κυρίους Ασλάνη και τον κύριο Στάνγκο. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε με τις κάρτες της αγωνιστικής. Να σας πούμε βέβαια ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε φάσεις και γκολ από τα παιχνίδια του Μακεδονικού με την Καρδία το 2-0 σήμερα το απόγευμα. ΑΕΑ Αγίου Γεωργίου ΠΑΟΚ Σταυρού, Ελευθεριακός Ιωνικός 2-1. Υποκράτης Ρωτής Αριστοτέλης 1-0. Έχουμε και στιγμιότυπα από μια πάρα πολύ ωραία γιορτή. Από ποια άλλη, από την πολύ καλά οργανωμένη ομάδα του Μακεδονικού. Μια μεγάλη, τεράστια οικογένεια που πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλό έργο εκεί στην Ευκαρπία οι άνθρωποι του Μακεδονικού. Συγχαρητήρια σε όλους. Λοιπόν, προτού ξεκινήσουμε να πούμε αποτελέσματα. Μια πρώτη εκτίμηση, μια πρώτη καλησπέρα. Καταρχάς στον Κώστα τον Καλτσίδη. Κώστα, να υποπτευθώ ότι έχεις και ένα πονοκέφαλο, άσχετα αν γελάς, αλλά πριν από λίγες ώρες τελείωσε ένα παιχνίδι το οποίο χάσατε στις λεπτομέρειες. Στην αρχή, με πέναλτι, τις καθυστερήσεις. Μείναμε με την πίκρα στο τέλος. Πιστεύω ότι το λιγότερο που πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι ήταν ισοπαλία. Πιστεύω ότι αδικηθήκαμε στην πρώτη φάση που έγινε στο πρώτο λεπτό κιόλας με την κεφαλιά του Φεύγα που την έβγαλε μέσα από τα δίχτυα ο Ρουμελιώτης. Και το ακύρωσε τον γκολ, μάλλον δεν το έδωσε ποτέ ο επόπτης. Ήταν ένα καθαρό γκολ και το οποίο θα γινόταν ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά και στη συνέχεια είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Δεν δώσαμε δικαιώματα στην ομάδα της Αυγής να μας απειλήσει ποτέ μες στο παιχνίδι. Και όταν χάνει το 93 με ένα πέναλτι, αφισβητούμενο, νομίζω
σημαίνει μεγάλη πικρία. Ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό. Θέλαμε να διατηρήσουμε το αίτητο των τελευταίων αγωνιστικών. Δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει, βλέπουμε μπροστά. Δεν έχετε και άσχημη συγκομιδή μέχρι στιγμής. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το σημερινό παιχνίδι που θα μπορούσατε να έχετε πάρει κάτι και να είστε ακόμα. Εννοώ, δεν έχετε άσχημη. Ασφαλώς και σας λείπουν οι πόντοι από τα πρώτα παιχνίδια. Μέχρι να μπει η ομάδα στο αυλάκι, να αρχίσει μια ροή. Να δουλεύει σωστά. Να την δουλέψει έτσι όπως ήθελες και εσύ από το καλοκαίρι, ναι. Να βάλει τα δικά σου στοιχεία. Φύγανε παίκτες που ήρθαν, ήταν να υπογράψουν ξαφνικά, έφυγαν. Γενικά το ρόστερ δεν είχε αυτή την ηρεμία. Αλλά πάντα με τη δική σου φιλοσοφία και με την. Ναι, η φιλοσοφία της ομάδος είναι. Ήταν αρχικά όταν μιλήσαμε και με τους ανθρώπους της διοίκησης, τον κύριο Βασιλάκη και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, ότι θα αφοσιωθούμε περισσότερο στο να ετοιμάσουμε παιδιά που να μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν σε επαγγελματικές κατηγορίες. Παράλληλα, βέβαια, να σωθεί και η κατηγορία. Γιατί καλό είναι τα παιδιά αυτά να δουλεύουν και σε ένα επίπεδο ψηλό. Από εκεί και πέρα τώρα φύγαν κάποια παιδιά από την περσινή χρονιά, είχε αδειάσει το ρόστερ. Κάποια παιδιά που ήρθανε λίγο αργοπορημένα στην ομάδα, οπότε όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα δεν ήταν στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας για να προσφέρουν. Αν βάλουμε και την απειρία που έχει το ρόστερ, γιατί το 80% των παιδιών είναι κάτω των 20 ετών. Κάτω των 20 ετών. Ναι, από 20 και κάτω, μέχρι και 20 είναι. 2-3 παιδιά είναι που θεωρούνται λίγο πιο έμπειροι. Και κάποια διαιτητικά λάθη, αυτό πρέπει να το πούμε, που στοιχίσαν στην ομάδα αρκετούς βαθμούς, αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να φέρουν στην ομάδα μία πίεση. Και όταν έχεις ένα ρόστερ το οποίο είναι άπειρο, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Εν καιρό και με την προσθήκη κάποιων παιδιών, αρχικά τον Οκτώβριο που έγινε με τον Μουτζίκο και τον Ιωαννίδη, που βοηθήσαν σημαντικά στην ομάδα, απορροφήσαμε σιγά σιγά την πίεση αυτήν και άρχισε η ομάδα να αποδίδει ποδόσφαιρο. Τώρα εκεί είχαμε και κάποιες ατυχίες. Μη μάλλον να το πω καλύτερα. Χάσατε παιχνίδια στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες, ναι. Δηλαδή τώρα, αν υπολογίσουμε ότι στα τελευταία 14 αγώνες έχουμε πετύχει 15 γκολ και 8 έχουμε παθητικό. Από τα 8 αυτά γκολ, τα 5 είναι ήττες με 1-0. Εκτός έδρας και κυρίως αυτά τα παιχνίδια. Στην έδρα έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε το αίτητο. Άρα όταν τρώει γκολ ο Αχιλλέας, χάνει κιόλα. Εκτός. Στην έδρα υπάρχει άλλη αντιμετώπιση των παιχνιδιών, άλλη διαχείριση. Εκτός μας στοιχίζει αυτό, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε λίγο αργότερα. Θέλω να μου πεις και την εκτίμησή σου γενικότερα για την Α1. Πάμε λίγο στο Δημήτρη. Δημήτρη, ίσως έχεις, κατ' εμέ, το πιο δύσκολο έργο και το πιο σημαντικό ρόλο μέσα στην ομάδα, διότι για μένα καλά είναι και το επαγγελματικό παδόσφαιρο, καλή είναι και η βιτρίνα της Α1, γιατί είναι μια βιτρίνα επαγγελματική, κακά τα ψέματα, άλλα τα πρότυπα της δουλειάς εκεί, αλλά όλη η ιστορία είναι οι βάσεις. Εκεί όπου σου εμπιστεύονται οι παράγοντες της ομάδος τις τύχες, της διαπαιδαγώγησης του χαρακτήρα των παιδιών, την εποπτεία της συμπεριφοράς, την εκμάθηση με τους όποιους προπονητές και σένα μαζί. Άρα για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό το κομμάτι. Το βάζω ένα κλικ λίγο πιο μπροστά. Είναι πραγματικά μεγάλες οι ευθύνες, έτσι, και φαντάζομαι ότι τις έχεις αντιληφθεί. Αλλά έχεις και την εμπειρία για να τα διαχειριστείς. Έχω και την εμπειρία, έχω και την τύχη. Έχω και την τύχη να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τον πρώτο προπονητή και με την διοίκηση, η οποία για πρώτη φορά φέτος έχει δύο υπευθύνους Ακαδημίας μέσα στη διοίκηση, τον κύριο Μήτο Δενιανό και τον κύριο Ρουμελιώτη Νίκο, οι οποίοι είναι κοντά στην Ακαδημία, επιβλέπουν, προσέχουν, έχουν απαιτήσεις και έχουμε αποτελέσματα πολύ καλά. Πολύ καλά. Άρα μου λες, γιατί είναι πολύ σημαντικό, κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν την εκπομπή μαθαίνουν, έτσι, έχουν καταλάβει φέτος ότι το Πάμε Μπάλα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Και πολύ ευχάριστο. Έτσι, και πρέπει να περνάμε μηνύματα πλέον και στις οικογένειες και στους προπονητές σε όλο τον κόσμο και όχι να προβάλλουμε μόνο τις φασαρίες, τα επεισόδια. Αν ήταν πέναλτι, αν δεν ήταν, πάνε στα γήπεδα με μία κάμερα και κάθονται και κάνουν μετά στις εκπομπές τους τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Όχι πέρασε μισό μέτρο, όχι εγώ δεν βλέπω, όχι εσύ βλέπεις. Την τύφλα σας τη μαύρη. Όλοι μαζί που κακοποιείτε και ασελγείται πάνω και στο φύλαθλο κοινό και στο τηλεοπτικό κοινό και στο ποδόσφαιρο το ερασιτεχνικό. Ίσως θα μπορούσαν κάποιοι συνάδελφοι
να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια και να προσφέρουν διαφορετικά σε αυτό το χώρο, τον οποίο υπηρετούμε πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να τον υπηρετούμε και με ευαισθησία, αλλά πάντα με γνώμονα το τι παίρνει κάποιος τηλεθεατής μέσα από μία δύο-ωρη εκπομπή. Έτσι, να μην υποτιμάμε λοιπόν το τηλεοπτικό κοινό, να μην υποβαθμίζουμε το προϊόν και να προσπαθούμε, φεύγοντας κάθε φορά από τις εκπομπές μας είτε από τα άρθρα μας, να αφήνουμε ένα λιθαράκι στον χώρο του αθλητισμού και στην κοινωνία γενικότερα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω, Δημήτρη, να πάω ήδη, γιατί θέλω να τους απελευθερώσω μετά τις 11 τους πιτσιρικάδες. Θα ξεκινήσουμε να πάμε λίγο να δούμε εκεί τους μικρούς, να κάνουμε έτσι μια πρώτη βόλτα, να δούμε πώς σκέφτονται. Ποιοι είναι οι προβληματισμοί και, εν πάση περιπτώσει, αν είναι ικανοποιημένοι ή όχι από τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Είσαι ο και λέγεσαι ο πρώτος που έχει πάρει ήδη το μικρόφωνο. Με λένε Στέριο. Στέριο. Και με μένα δεν χρειάζεται να με κοιτάς. Μπορείς να κοιτάς και στη τηλεόραση, να σε βλέπουν εκεί οι γονείς, οι φίλοι, παππούδες, γιαγιάδες, όλοι, έτσι. Στέριο, τι τάξη πας? Τρίτη. Τι τρίτη? Τρίτη γυμνασίου. Δημοτικού. Α, δεν μεγάλωσες ακόμα. Λοιπόν, ωραία. Και είστε, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα παιδάκια είστε 8-9 χρονών. Ναι, εσύ είσαι πιο μεγάλος, αμέσως σήκωσε το χέρι. Κάπου εκεί. Ωραία. Πες μου λοιπόν, για ποιο λόγο επέλεξες τον Αχιλλέα Τριανδρίας και αν είσαι ικανοποιημένος στη συγκεκριμένη ακαδημία? Τον επέλεξα τον Αχιλλέα Τριανδρίας επειδή έχουμε έναν καλό προπονητή και... Τον κύριο εδώ δείχνεις, έτσι, ωραία. Και ένα ωραίο γήπεδο για να παίζουμε μπάλα. Είναι ωραίο το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις ναι. του. Ναι. Σας ικανοποιούνε, έχει ναι. αποδυτήρια, ζεστό νερό έχει? Ναι. Έχει. Ναι, εντάξει. Χλιαρό. Ναι. Εντάξει, ωραία. Να το ζεστάνετε, κύριε Βασιλάκη, λίγο περισσότερο το νερό. Λοιπόν, άρα τα έχει όλα αυτή η ακαδημία και σας ικανοποιεί, χαίρεστε να πηγαίνετε να παίζετε. Πολύ ωραία. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. Και Αχιλλέας Τριανδρίας. Ναι. Εννοείται αυτό, έτσι. Ναι, αυτό εξυπακούεται. Ναι, φυσικά. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε? Χθες. Χθες η ισοπαλία, 1-1. Γιατί έτσι? Δεν παίξανε καλά και δεν ξέρω. Τι τους έπιασε. Έλατε. Ναι. Πιάστηκαν στη μέση τους, πιάστηκε τους τραβήγματα, όλο θλάσσες έχουν και... Ναι, κάτι τους έπιασε, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Πάμε παραδίπλα. Είσαι ο. Σταύρος. Επίθετο. Σημειονίδης. Ποντιός. Ναι. Ναι, και περήφανος, έτσι. Μπράβο, ρε Σταύρο, χαίρομαι. Ξέρεις ότι είσαι στο Πόντος TV τώρα, έτσι. Ναι. Σε βλέπουν εκατομμύρια πόντια, να το ξέρεις, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και εσύ, Αχιλλέας, δεύτερη ομάδα. Ηρακλής. Α, μπράβο και ένας Ηρακλής. Αλλά ο Ηρακλής σήμερα. Έχασε 2-0. Πατάτα. Γιατί έτσι? Χάσαμε ευκαιρίες. Ποιος έχασε ευκαιρίες? Ο Ηρακλής. Ναι, αλλά η Ξάνθη τα βάλει τα γκολ. Ναι. Εντάξει, μπας περιπτώσει. Ποιο είναι το όνειρό σου όταν μεγαλώσεις, πού θες να παίξεις μπάλα? Στην Πάγιες Μονάχου. Ναι. Ναι, αλλά εκεί ξέρεις ότι πρέπει να μάθεις και γερμανικά. Ναι. Τι είναι, θα μάθεις? Ναι. Θέλεις να μάθεις γερμανικά, το είπες στον παπά? Ναι. Όχι. Πού είναι ο κύριος Σημειονίδης, Εδώ είναι, κύριε Σημειονίδη. Αναγκαστικά πρέπει να τον εγγράψετε να αρχίσει να είναι έτοιμος όταν θα χρειαστεί να πάμε για μεταγραφή. Ωραία. Λοιπόν, Πόντιος και με ένα όνομα το μικρό σου Σημειονίδης. Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές έχετε την εβδομάδα προπόνηση στη Τριανδρία? Τρεις. Τρεις. Οι προπονήσεις είναι μετά το σχολείο? Ναι. Ποιες μέρες? Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι η πιο καλή, Ναι. Μετά το σχολείο, χαλαρά, πετάμε την τσάντα στο σπίτι. Ναι. Έτσι δεν είναι? Την πετάμε, την ξεχνάμε κιόλα. Ναι. Γελάτε όλοι, έτσι, μάγκες. Ωραία είστε. Λοιπόν, τι θες παίζεις? Τερματοφύλακας. Οχ. Πολύ καλός. Ναι. Ελπιδοφόρος τερματοφύλακας. Πολύ καλός, έτσι. Πολύ καλός. Ωραία. Τα αυτιά μας, hey manager, τα αυτιά εδώ και τα μάτια 14. γιατί έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα. Ηρακλής, εσείς ποιον έχετε εκεί? Το Χουάντερσον, πώς το βλέπεις αυτό? Να? Καλό. Καλός? Τι καλός? Σαν τον Όλσεν του ΠΑΟΚ. Νύχτα. Όχι. Καλύτερος. Καλύτερος είναι ο Χουάντερσον. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε πιο δίπλα. Είσαι ο και λέγεσαι. Ο Γιώργος Παγιανίδης.
Καπαγιανίδης. Παγιανίδης. Ναι. Πόντιος κι εσύ. Ναι. Μπράβο, ρε Μάγκα, μπράβο. Τι θα γίνει, όλοι πόντι είμαστε, έτσι. Να σας είχα στημένους, δεν θα βγαίνει. Τι δες παίζεις, αγόρι μου? Άμυνα. Άμυνα. Δύσκολη θέση. Έτσι κι έτσι. Δύσκολη δεν είναι. Δεν θα ήταν καλύτερα να παίζεις μπροστά, να βάζεις γκολ, να χαίρεσαι? Όχι. Αλλά μου αρέσει και η άμυνα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ε. Ποιος είναι επιθετικός από εδώ? Ο διπλάνος, εδώ πέρα. Που είναι σαν τον Τόρες. Παλιά, τα κόψε τώρα Τόρες τα μαλλιά. Λοιπόν, δεν μιλάμε όλοι μαζί. Πες μου λίγο, είναι καλός αμυντικός, σε κόβει, σε κλωτσάει, τι κάνει? Καλό είναι. Δυσκολεύεσαι όταν τον έχεις αντίπαλο? Ναι, ωραία. Πες μου λίγο, ποιο είναι το ίδαλμά σου, ποιο ποδοσφαιριστή θα ήθελες να μοιάξεις? Εγώ τον Περέιρα. Ποιο Περέιρα? Το Παφούτο Περέιρα. Μάλιστα. Αυτός όμως δεν είναι αμυντικός. Αλλά θέλω να το μοιάξω. Πάρα πολύ. Πες, και τι έγινε, κύριε Μαυρόπουλο? Θα αλλάξω μεθαύριο. Τώρα άμυνα, μεθαύριο θα παίξω χαφ. Έτσι θα γίνω και επιθετικός. Τι έγινε? Πειράζει? Έχουμε τέτοιες εναλλαγές, κύριε Πιαλά? Βεβαίως, έχουμε. Δοκιμάζουμε τα παιδιά σε όλες τις θέσεις. Δεν είναι κάτι που είναι φιξαρισμένο, ότι είναι στάνταρ? Έχουν μια στάνταρ θέση, αλλά καλό είναι να δοκιμάζουν τα παιδιά σε όλες τις θέσεις. Περνάνε από όλες τις θέσεις. Είναι καλό, είναι καλό αυτό. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε άμα αποφασίσουμε. Ωραία. Πάμε στο Τόρες δίπλα. Εγώ το βάφτισα Τόρες. Είσαι ό, και λέγεσαι? Είμαι ο Χρήστος. Επίθετο? Θυμιόπλος. Ωραία. Τι θες πέσει, επιθετικός είπες εσύ? Ναι. Εγώ όμως θα σε κάνω μια άλλη ερώτηση τώρα, εκτός ποδοσφαίρου. Τι? Στο σχολείο τι βάθμο παίρνεις? Πολλά αλφα. Πολλά αλφα. Ναι. Τι έχετε, πανεπιστήμιο εδώ πέρα ή ακαδημία? Όχι, έχουμε την τύχη να είναι και καλοί μαθητές όλα τα παιδιά. Ναι. Ναι. Μπράβο. Είναι σημαντικό για ένα παιδί, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου και το αντιλαμβάνομαι παιδιά. Παιδιά τα οποία έχετε όρεξη να παίξετε, να τρέξετε, να κάνετε και τις σκανταλιές σας και τις ζημιές σας και. Όμως ένα βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουν σήμερα τα παιδιά και είναι απαραίτητο στην κοινωνία πλέον, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, είναι η μόρφωση. Αυτό το έχεις αντιληφθεί? Ξέρεις ότι δεν μπορείς να πας στη ζωή παρακάτω αν δεν μάθεις γράμματα? Άρα τα συνδυάζεις και τα δύο. Με τον ίδιο ζήλο δηλαδή που πας στην προπόνηση, με τον ίδιο ζήλο πας στο σχολείο? Ναι. Ωραία. Εγώ θα πάρω όμως τον μπαμπά σου και τη μαμά σου για να μην σου πω ότι θα πάρω και το δάσκαλο να μάθω, αν μου λες αλήθεια. Γιατί ένας της προάλλες από μια ακαδημία, ξέρεις τι είπε? Τι? Εδώ καθόταν κιόλα, μας έλεγε ότι παίρνει 20. Και εμείς το φάγαμε. Μετά όμως προς το τέλος της εκπομπής, μας τα ξεκαθάρισε πώς βγαίνει το 20. Έπαιρνε 5 στα μαθηματικά, 4 στη χημεία, 3 στη θέση, όλα μαζί τα πρόσθετε και τα έκανε 20. Άρα εγώ δείχνω καλή διάθεση απέναντί σου, σε πιστεύω. Πάμε και στον... Το μαλλί λίγο Αθανασιάδη μου κόβει αυτός. Παοξής είσαι? Τι ομάδα είσαι? Πάω. Και. Ονοματεπώνυμο? Γιώργος Κορδίλης. Και εσύ είσαι πότε? Κορδίλης. Σκορδίλης. Σκορδίλης. Ωραία. Τι θες παίζεις εσύ? Άμυνα. Και εσύ, πολλούς αμυντικούς έχει η ομάδα. Τι έγινε, θα βάλουμε κανένα γκολ? Κύριε Γαλτζίδη, μας λέτε ότι από κάτω προς τα πάνω... Όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Μάλιστα, γι' αυτό και ο Αχιλλέας δυσκολεύεται να φάει γκολ. τώρα καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα, οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Πόσες ώρες κάθεσαι στον υπολογιστή? Για πες. Έχεις ξεχάσει. Είσαι δηλαδή και εσύ από τα παιδιά της νεολαίας που κάθονται πάρα πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, έτσι? Και εσύ? Στο PlayStation. Ας υποθέσω. Θα πω για εσάς τους δύο ότι καλά κάνετε, γιατί το PlayStation και εσύ παίζεις PlayStation. Οκ. Okay. Λοιπόν, είναι... Ωραία, θα επανέλθουμε. Αν μην μιλάμε όλοι μαζί, πες μου λίγο. Σε τι σε βοηθάει? Παίζεις στον υπολογιστή? Προσπαθείς να μάθεις? Προσπαθείς να ψάξεις για το σχολείο, για τα μαθήματά σου? Τι είναι εκείνο που σε κεντρίζει το ενδιαφέρον και κολλάς σε έναν υπολογιστή? Παίζω. Παίζεις. Δεν θα ήταν όμως προτιμότερο τις ώρες που παίζεις στον υπολογιστή να βγεις όπως και εμείς κάποτε με τον Δημήτρη, με τον Κώστα,
με τους μπαμπάδες σας, να βγείτε στη γειτονιά να παίξετε μπάλα, να πάνε να παίξετε κρυφτό, να πάνε να παίξετε άλλα πράγματα, να κάνετε δηλαδή ουσιαστικά παιχνίδια, γιατί καλή είναι οι υπολογιστές, καλή είναι η τεχνολογία, χαιρόμαστε όλοι που εξελίχθηκε η κοινωνία και μπορούμε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, αντί να στείλω σήμερα ένα γράμμα και να το πάρει η φιλινάδα μου ή οι γονείς μου μετά από 10 μέρες, με εκείνο το χαρτόσημο, το γραμματόσημο που τους αλλιώναμε και το χτυπούσαμε, και άμα χαθεί, στέλνεις ένα μηνυματάκι SMS ή από το Viber και τελείωσε. Σωστά. Καλή λοιπόν η τεχνολογία. Εσείς όμως που χαλάτε πάρα πολλές ώρες επάνω σε έναν υπολογιστή, καταστρέφετε τα μάτια σας, δεν ακονίζετε το μυαλό σας. Δεν κάνει και κακό. Τι πιστεύεις? Ναι. Το πιστεύεις αυτό? Δεν θέλεις να κάνεις μια προσπάθεια μαζί με τους φίλους σου? Να πάτε, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς, αλλά είναι προτιμότερο να πάτε σε ένα παιδικό πάρτι, να παίξετε και καμιά μπουνιά μεταξύ σας, γιατί τα μαγκάκια όλα σε αυτή την ηλικία βγαίνουνε, ή να πάτε να παίξετε στο σαλόνι, να παίξετε μπάλα, όπως έκανα εγώ. Έτσι, γιατί και εγώ έτσι έκανα μικρός. Και αλλάζαμε λάμπες κάθε 2 μέρες. Με τον κύριο που βλέπετε εκεί, που είναι ο μεγάλος προπονητής, ήμασταν από μωρά παιδιά μαζί, στην ίδια γειτονιά, παίξαμε μαζί μπάλα, ήμασταν μαζί στο ίδιο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο. Βέβαια, παίζαμε άλλες θέσεις, έτσι. Τον έκανα κάτι τάκλινγκ εγώ αμυντικός εδώ, εκείνος ήταν επιθετικός και είχε και ένα βρωμόσυτο, Παναγία μου. Λοιπόν, και είμαστε ακόμα φίλοι, γιατί παίξαμε μπάλα, μεγαλώσαμε μαζί και φτάσαμε στο σημείο σήμερα εγώ να είμαι δημοσιογράφος και ο Κώστας να είμαι προπονητής και να ερχόμαστε εδώ να κάνουμε μια εκπομπή. Θέλω να σας δώσω και να σας τονίσω με την ευκαιρία, γιατί θα πάμε τώρα σε ενημέρωση και θα επανέλθω με την δεύτερη σειρά, ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιολογείτε από τώρα τον χρόνο σας. Και να αξιολογείτε τον χρόνο σας όχι μόνοι σας, με τους γονείς σας. Να ακούτε τον μπαμπά, τη μαμά, να τους συμβουλεύεστε και να προσπαθείτε πραγματικά το κάθε λεπτό της ζωής σας να είναι δημιουργικό. Ακόμα και ο ύπνος που σας μεγαλώνει, ακόμα και η σωστή διατροφή, πολύ δε περισσότερο το σχολείο και όλα τα άλλα οι δραστηριότητες που κάνετε. Φαντάζομαι ότι πάτε και κανένα φροντιστήριο, λίγο κάτι αγγλικά, κάτι τέτοια. Ναι, πηγαίνουμε. Ναι. Εσύ το κατάλαβα, είσαι ο πιο έξυπνος από όλους, οπότε δύσκολα, δεν χρειάζεσαι κάποια άλλη γλώσσα. Εγώ πηγαίνω. Εμένα έρχεται τα σκάφη. Ναι. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό, ε. Πώς λέγεται? Ιδιαίτερα. Φοροδιαφυγή και παραοικονομία. Ας μην τα λέμε στην τηλεόραση, γιατί παίρνω το μικρόφωνο για να πάμε γρήγορα σε ενημέρωση με τα αποτελέσματα στις κατηγορίες και σε λίγο νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και σε διάλειμμα, φαντάζομαι. Αλλά ωστόσο ας ξεκινήσουμε λίγο με την Α1. Να πάμε να δούμε λίγο αποτελέσματα της Α1. Κύριε σκηνοθέτα. Λοιπόν, Ολυμπιακός Κιμήνων, ΠΑΟ Κουφαλίων 3-0. Νίκη για τους γηπεδούχους απέναντι στα κουφάλια, τα οποία την προηγούμενη εβδομάδα έδωσαν ένα ηχηρό σκαμπίλι με 7 γκολ που πέτυχαν. Το Κορδελιό. Ο Οδυσσέας Κορδελιού επανήλθε έστω και με αυτό το 1-0. Κρατάμε τους 3 πόντους και όχι το σκορ απέναντι στην Δόξα Πενταλόφου. Μακεδονικός ΑΟ Καρδίας το μεσημέρι 2-0. Με τον Γιάννη Παπαποστόλου κατά κάποιο τρόπο να στεναχωρεί ορισμένους, αλλά από ό,τι μάθαμε ο Μακεδονικός ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε, για κάποια ψηλά που είπε ο Γιάννης. Βάση δώσει, άποψή μου είναι ότι ο ποδοσφαιριστής όταν πετυχαίνει ένα γκολ και η παλμή του είναι πολύ υψηλή, ενδεχομένως να ξεφεύγει καμιά φορά. Σημασία έχει ότι ο Μακεδονικός, ο οποίος πλέον είναι και στο τελικό του κυπέλου της ΕΠΣ Μακεδονίας, κέρδισε με αυτό το 2-0 τον ΑΟ Καρδίας, ο οποίος μάλλον ψάχνει τα πατήματά του. Μια πολύ καλή ομάδα, αλλά ψάχνεται, διότι ήρθε το στραπάτσο στο κύπελο, 2 άτυχα αποτελέσματα και ξαφνικά τώρα θα βρεθεί σε περιπέτειες. ΕΑΣ Εβός μου Φίνικας Πολύχνης 0-0. Η Άσο Ναυγής Αχιλλέας Τριανδρίας 1-0, όπως είπαμε, με πέναλτι στο 93 για τους γηπεδούχους.
Παρά το γεγονός ότι έπαιζαν και με ένα παίκτη λιγότερο, υπήρχε μια αποβολή για την Αυγή. Θερμαϊκός Τέρμης Παύλος Μελάς 0-0, Κεραυνός Αγγελοχωρίου Θύελλα Περιστερώνα 3-2, νίκη Μεσημερίου Πόμα Λακοπής στο Χορταστικό 3-3 και Ηλιούπολη Μακεδονικός Λυτής, πάρε 5 να έχεις και άλλα μη ζητάς. Λοιπόν, πάμε στην βαθμολογία. Ο Μακεδονικός εξακολουθεί να είναι στην κορυφή με 53 βαθμούς, ακολουθεί με 42 ο Παύλος Μελάς, η Καρδία με 41 και ο στρατηγός αλλά και η Καρδία πλέον αισθάνονται πάρα πολύ έντονα την ανάσα. Τόσο του Ολυμπιακού Κιμήνων με 39, του Θερμαϊκού Θέρμης με 38 και του Ιάσον Αυγής, ο οποίος κάνει πορεία πρωταθλητισμού με τον Νίκο Παρούτογλου στον πάγκο, αξίζει να το σημειώσουμε. Φυσικά σε αυτόν τον όμιλο των ομάδων νομίζω ότι μόνο αν κάνεις πρωταθλητισμό θα αποφύγεις τα play-out. Η νίκη Μεσημερίου με 37 τόσους έχει και ο φιλόδοξος όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και Κεραυνός Αγγελοχωρίου, ο οποίος έκανε μία νίκη ουσίας και φαίνεται ότι ίσως βγει από αυτή την παρατεταμένη κρίση. Με 33 βαθμούς ο Φίνικας Πολύχνης, ο Οδυσσέας Κορδελίου 32, Εάς Εβός με 28-27, η Τριανδρία 25, ο Πόμα Λακοπής, η Λιούπολη 23-21, η Θύελλα Περιστερώνα 18, τα Κουφάλια, Μακεδονικός Λυτής 13 και η Δόξα Πενταλόφου έχετε για βρυσούλες με 4 βαθμούς στην τελευταία θέση, ήδη προγραμματίζει την επόμενη χρονιά. Πάμε να δούμε και τους 4 ομίλους, πρωτού πάμε σε διάλειμμα, τους 4 ομίλους στην πρώτη κατηγορία. Αξιός Ανατολικού ΑΟΜΕΣ Ήμβριας 4-0, Μακεδονικός Γέφυρας Αστέρας Αμπελοκήπων 0-0, ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 1-0, ΠΑΟΚ των Κιμήνων Μαλγάρων, Δόξα Ελπίδος 1-0, ΑΕΒΟΣ Μουσμιρναϊκός Βαθυλάκου 2-0, Ομόνια Σύνδου νίκη Ευκαρπίας 2-0 και μία νίκη ακόμα ο Ελευθεριακός 2-1 τον Ιωνικό σε ένα καθοριστικό παιχνίδι. Έτσι τον πλησίασε στον πόντο. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ Κιμήνων Μαλγάρων στην κορυφή χέρι-χέρι. Με την Ομόνια Σύνδου έχουν 37 βαθμούς. 36 για τον ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, 35 ΑΕΒ Όσμου, 32 ο Ιωνικός. Ελευθεριακός 31, 28 για τη Δόξα Ελπίδος και τον Αξιό Ανατολικού. 23 ο Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου, 22 ο Αστέρας Αμπελοκήπων, Σμυρναϊκός Βαθυλάκου 18, Μακεδονικός Γέφυρας 16. Νίκη Ευκαρπίας 15, Δόξα Δέντρου 10, ΑΟΜΕΣ Ιμβρίας 6 βαθμοί. Δεύτερος όμιλος στην πρώτη κατηγορία, ΑΣ Νεάπολης Ένωση Σικαιών 4-0. Ομόνια Σταυρούπολης ΠΑΟ Διοικητηρίου 1-1, ΑΕΦ Αλήρου Πέρα 1-0, ΠΑΕΤΕΡ Ψηθέας Ευαγγελίστριας Δόξα Αγίου Παύλου 0-1, Κεραυνός Αγίου Παύλου, ΑΕΚ Αληθέας της Παναγίας της Φανερωμένης 1-1. Ακρίτες Σικαιών Αναγέννηση 2005 2-0 και Εθνικός Πηλέας Μελιτέας 3-1. Στην βαθμολογία 49 πόντι για τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς, 5 βαθμούς διαφορά έχει από την ΑΕΦ Αλήρου που έχουν 44. Πολύ πιο πίσω η ΠΑΕΤΕΡ Ψηθέας με 37-31, οι Ακρίτες Νεάπολη 30, Δόξα Αγίου Παύλου 29, Κεραυνός Αγίου Παύλου 27, Μελιτέας 23, Εθνικός Πηλέας 20, Αναγέννηση 2005-20, ΠΑΟ Διοικητηρίου 18, ΑΕΚ Αληθέας 13-13 και Ομόνια Σταυρούπολης Πέρα 11, Ένωση Σικαιών 7 βαθμοί. Πάμε στον τρίτο όμιλο. Ορφέας Σουρωτής Αναγέννηση Επανομής 1-2, Ατρόμητος Τριαδίου ΠΑΟΝΕ 0-0, Αστέρας Ρεδεστού Μαραθώνας 2-0, ΑΕΚ Κρίνης Αναγέννηση Ερυθρίου 2-1, Φίνικας Καλαμαριάς Χελιδόνια 3-2, Ατρόμητος Πλαγιαρίου Αχιλλέας Περέας 4-0, Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-1. Στην βαθμολογία ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας είναι στην κορυφή με 45 βαθμούς, Ατρόμητος Πλαγιαρίου 38, Αστέρας Ρεδεστού 35, ακολουθεί ο ΠΑΟΝΕ με 34, Μαραθώνας 30, Ορφέας Σουρωτής 28, Αναγέννηση Επανομής 27, Τριάδη 25, 21 το Ρήσιο, 20 ο Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου, Φίνικας Καλαμαριάς ανέβηκε λίγο, έκανε 18 πόντους με την νίκη σήμερα, Χελιδόνια 15, Άγιος Γεώργιος Κρίνης 14, ΑΕ Κρίνης 13, Αχιλλέας Περέας 13. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη κατηγορία με τον τέταρτο όμιλο. Κεραυνός Κολχικού Δόξα Δρυμού 1-0, ΠΑΟ Δορκάδος ΑΕ Φιλίρου 0-0, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Αστέρας Ανάληψης 3-2, Άρης Καβαλαρίου Κεραυνός Οριοκάστρου 0-0, Δόξα Ασύρου Αστραπή Μεσαίου 2-7, Μακεδονικός Ασκούδη Γενής Μονολόφου 3-0 και Στίβος Εθνικός Λαγινών 2-1. Στη βαθμολογία η Αστραπή Μεσαίου είναι στην κορυφή με 45, 42 Κεραυνός, ΠΑΟ Δορκάδα 40, 36 Κεραυνός Οριοκάστρου 34, στο Καβαλάρι Ασκός 28, Φίλιρο Ξηροπόταμος και Μονόλαφος 19,
Αστέρας Ανάληψης Στίβος 18, Δόξα Δρυμού 17, Άγιος Βασίλειος 17, 15 Ταλαγινά και Άσερος με 11 βαθμούς συμπληρώνουν τη βαθμολογία του τετάρτου ομίλου. Λοιπόν, πάμε σε break, όπως είμαστε κατευθείαν με ενημερώνουν και σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στο στούντιο, στη ζωντανή ροή του προγράμματος. Είχαμε και κάποια τηλεφωνική παρέμβαση από την Λακιά. Θα ακούσουμε τους ανθρώπους εκεί από τη Λακιά για το τι ακριβώς έχει γίνει. Θέλουν να καταθέσουν και δίκαια την άποψή τους. Και φυσικά θα τους δώσουμε το λόγο, δεν πρέπει να τους το στερήσουμε. Ωστόσο, να σας πούμε ότι έχουμε προγραμματίσει και άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Θα προσπαθήσουμε μετά τις 11 να τις βγάλουμε αυτές και με τον Στέλιο Γιώγα, τον προπονητή εκεί στο Μέγα Αλέξανδρο, τον Γιάννη Τσορακλίδη από το Πλαγιάρι και τον Πέτρο Τετρεζή, τον πρόεδρο της Πράσινης Θύελλας. Θέλω να δώσω το λόγο στον Δημήτρη τον Πιάλα αρχικά για να μου πει για αυτή την... πόσα χρόνια είσαι βασικά στον Αχιλλέα στα τμήματα υποδομής? Στον Αχιλλέα γενικά είμαι γύρω στα 30 χρόνια, 35. Στα τμήματα. Είμαι από 5 χρόνια παιδάκι. Θα μας βγάλουν την ηλικία, Δημήτρη. Στα τμήματα υποδομής είμαι τα τελευταία 2 χρόνια και παλαιότερα πριν 6-7 χρόνια ξανά. Μάλιστα. Τι είναι αυτό το ξεχωριστό που κάνει, που θα έκαμνε κάποια οικογένεια να την προσελκύσει ο Αχιλλέας και να πάει? Όπως είπα και στην αρχή, φέτος είμαστε ευτυχείς όλοι που έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τον πρόεδρο, τον Θωμά τον Βασιλάκη, και με τους ανθρώπους της διοίκησης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες παροχές παραπάνω στα παιδιά. Όπως είναι ένας γυμναστής μυϊκής ενδυνάμωσης καθαρά μόνο για την Ακαδημία, σε δικό μας γυμναστήριο. Πόσα παιδιά έχετε Ακαδημία σύνολο? Αριθμούμε γύρω στα 200-210 παιδιά. 200 παιδιά. Ναι, είναι μεγάλη η Ακαδημία της Τριανδρίας. Όπως είναι εύκαιρη πάντα μία ψυχολόγος για ό,τι χρειαστεί για τα παιδιά. Όπως είναι διατροφολόγος να μιλάει για τα παιδιά. 11 προπονητές πτυχιούχοι. Νομίζω ότι κάνουμε κάποια πράγματα όμορφα. Προσπαθούμε, έχουμε δώσει βάρος στην Ακαδημία για να έχουμε και συνέχεια. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχουν στερεές βάσεις. Ναι. Και είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσει κάποιος γονιός να εμπιστευτεί το παιδί του σε σένα, σε εσάς, στην οικογένεια του Αχιλλέα, γιατί είμαι σίγουρος ότι είσαι και εσύ γονιός και αντιλαμβάνεσαι και αντιλαμβάνεται ο Αχιλλέας σαν διοίκηση πόσο σημαντικό είναι μια οικογένεια να σου εμπιστεύεται το παιδί. Το παιδί θα πρέπει να αισθάνεται όπως αισθάνεται στο σπίτι, να αισθάνεται και στο γήπεδο, να είναι σαν οικογένεια, διότι είναι σαν ομφάλιος λόρος αυτό, έτσι. Βεβαίως, ναι. Ίσως να μην είναι στην κυριολεξία, αλλά εγώ τουλάχιστον και ο Κώστας το καταλαβαίνει αυτό που μεγαλώσαμε παίζοντας μπάλα χρόνια και πολλές ώρες μαζί όλα τα παιδιά. Κερδίσαμε πάρα πολλά, μείναμε στον αθλητισμό, δεν πήγαμε σε δύσκολα μονοπάτια και καταλαβαίνεις ότι αυτά πρέπει να τα εμφυσίσετε και πρέπει να τα μεταδώσετε στα παιδιά και γι' αυτό θεωρώ και εγώ ότι κάνετε, επιτελείτε ένα σπουδαίο έργο εκεί στη Τριανδρία. Λοιπόν, όπως είπαμε Δημήτρη, υπάρχει αυτή η ροή, Κώστα, από τις ακαδημίες, δηλαδή συζητάτε, εσύ να πάρω τον Κώστα ως παράδειγμα, ο ρόλος. Πηγαίνεις στο γήπεδο, έχεις την πρώτη ομάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει χρόνος, υπάρχει αλληλουχία που να συνδέει τα τμήματα υποδομών με την πρώτη ομάδα. Συζητάτε για την εξέλιξη κάποιου ποδοσφαιριστή? Καταρχήν, υπό την επίβλεψη δικιά μας είναι και η δεύτερη ομάδα του Αχιλλέα. Ναι. Την οποία την προπονεί ο βοηθός μου. Την παρακολουθώ κι εγώ σχεδόν σε όλα τις τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα παρακολουθώ και τα υπόλοιπα τμήματα υποδομών όποτε μου δίνεται η ευκαιρία. Και με τον κύριο Μπιάλα έχουμε μια πολύ συνεργασία σε βάθος. Βέβαια αυτά όλα για να φανούν ως αποτέλεσμα χρειάζεται βάθος χρόνου. Δηλαδή γίνονται από μια στιγμή στην άλλη. Εννοείται. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ως προτεραιότητα είναι να δημιουργήσουμε μια αγωνιστική φιλοσοφία. Ούτως ώστε όλα τα τμήματα από κάτω μέχρι την πρώτη ομάδα να έχουν την ίδια αντίληψη για το παιχνίδι. Οπότε όταν ένα παιδί φτάνει στην πρώτη ομάδα να μην έχει προβλήματα προσαρμογής, να προσαρμόζεται πολύ πιο εύκολα.
Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που παρατηρούμε στην πρώτη ομάδα είναι τα παιδιά που έχουν έρθει από κάτω, είναι αυτό, είναι η προσαρμογή τους. Είναι πολύ δύσκολη να γίνει. Πολλά παιδιά ίσως χρειαστεί να, ή και κάποιοι έχουν φύγει να πάνε δανεικοί να πάρουν παιχνίδια, να έρθουν πιο έτοιμοι σε εμάς. Και αυτό γιατί δεν γίνεται να έχεις ένα ρόστερ που θα θέλεις ταυτόχρονα να κάνει πρωταθλητισμό, να σωθεί, αλλά το λέμε πρωταθλητισμός γιατί ουσιαστικά έχεις βάλει στόχους. Και δεν θες να το χάσεις αυτό το στόχο, οπότε τα παιδιά αυτά δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν. Αν λέγαμε ότι δεν μας νοιάζει, θα πέσουμε, τότε θα παίζανε αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Παίζουν τα παιδιά που είναι πιο έτοιμα. Τα παιδιά που έρχονται από κάτω αυτή τη στιγμή δεν μπορούν εύκολα. Αυτό είναι το λυπηρό και αυτό είναι και το ζητούμενο για εμάς. Δηλαδή, όταν θα ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα, να είναι ήδη έτοιμοι να παίξουν. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Κώστα. Έβλεπα πριν την βαθμολογία τη δικιά σας και έρχομαι στη θέση τη δική σου. Και προβληματίζομαι. Είσαι υποχρεωμένος να κάνεις πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή. Είναι καλό αυτό έτσι όπως γίνεται το πρωτάθλημα γιατί δεν σου αφήνει περιθώρια χαλάρωσης, υπάρχει ένταση, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και εξέλιξη μέσα από τη ζωή. Όλα αυτά όταν είναι ζωντανά τα κύτταρα, υπάρχει και εξέλιξη. Λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχει και βάθος στην ομάδα. Δηλαδή, εσύ αυτή τη στιγμή με πόσους ποδοσφαιριστές εργάζεσαι? Εμείς έχουμε 27 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι φαντάζομαι ότι οι 22 ή 20 πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμοι λογικά. Ναι. Μαζί με τους θεματοφύλακες, έχουμε 3 θεματοφύλακες, 4 τώρα με έναν παιδί που φέραμε στην ομάδα τελευταία, τον Κοσμάτο Σουλή, είμαστε 27. Θεωρούμε ότι έχουμε βάθος στην ομάδα. Με βάση, ότι ξεγνωρίζοντας ότι όλοι είναι κάποιες ηλικίες. Ναι. Εντάξει, η απόφαση μας ήταν αυτή, αυτό είναι το ρόστερ, έχουμε 27 άτομα, μπορούν ανά πάσα στιγμή κάποιος να καλύψει το κενό κάποιου άλλου. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Ναι. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, αν έχεις 3 θεματοφύλακες, 4. Τέσσερις, μακριά. 4 απουσίες. Ναι. Είσαι σε θέση να πεις ότι έχω από πίσω να καλύψω ή θα χάσεις και θα μου δηλώσεις μετά την επόμενη... Τώρα, ανάλογα ότι την... μου λείπανε 4 παίκτες. Ανάλογα την θέση, γιατί μπορεί σε κάποια θέση να είμαστε πλήρεις και να έχουμε 2 και 3 άτομα, μπορεί σε κάποια άλλη να έχουμε μόνο έναν. Ναι. Ή μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά κάποιου συγκεκριμένου παίκτη που να μην εύκολα μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Έτσι, αλλά γενικά έχουμε ρόστερ. Δεν θα μείνουμε ποτέ όπως κάποιες άλλες ομάδες με 13 άτομα αποστολή στον πάγκο. 2 αλλαγές. Ναι, όχι. Ή 3, ή ξέρω εγώ. Έτσι δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Είμαστε ομάδα που δουλεύουμε πάρα πολύ καλά στην προπόνηση. Γιατί έχουμε από 20 άτομα και πάνω πάντα. Αν θα λείψει κάποιος τραυματίας, κάποιο παιδί που θα έχει κάποιο φροντιστήριο ή κάτι άλλο. Οι προπονήσεις είναι ποιοτικές και με βάση αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι όλοι μπορούν να τα αποκριθούν. 4 με 5 γίνονται. 4 και 5 γίνονται, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Ενημερωνόμαστε συχνά πυκνά και τα τραπεζάκια υπάρχουν εκεί από τη διοίκηση. Και εντάξει, η διοίκηση φέτος, είναι... γιατί είχα ακούσει ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα, φέτος η διοίκηση προσπαθεί πάρα πολύ να νοικοκυρέψει τα πράγματα. Στις υποχρεώσεις της είναι... Εντάξει, υποχρεώσεις. Αυτή που πρέπει να είναι. Κώστα, να σου πω κάτι. Κώστα και Δημήτρη, δεν θέλω όταν ακούω υποχρεώσεις σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Το υποχρεώσεις λέμε... είναι αυτό που έχεις συμφωνήσει. Έτσι. Όχι, όχι, δεν μιλάω για οικονομικά μόνο. Ναι. Δεν μιλάω οικονομικά. Υποχρεώσεις διοίκησης να είναι μόνο οικονομικές. Είναι το να είναι δίπλα στην ομάδα. Να στηρίξει την ομάδα, να στηρίξει τα παιδιά. Να μην είσαι μόνο στην προπόνηση, να έχεις ένα άτομο. Μπράβο, το να είναι εκεί. Όπως σήμερα σε κάποια στιγμή μιλήσαμε χάρηκα γιατί μου είπατε ότι με λεωφορείο ανεβήκατε. Βέβαια, ναι. Υπάρχουν και σωματεία τα οποία πηγαίνουν με τα μάξια. Ή με τα τρακτέρα, μα είναι στα χωριά εκεί κάπου. Εντάξει, τώρα με ένα διπλανό παιχνίδι θα πάμε κι εμείς με τα μάξια. Αλλά... θα δώσετε ραντεβού εκεί. Ναι, άμα είναι κοντά. Άμα είναι ένα μακρινό τώρα όπως είναι το σημερινό, θα πάμε με πούλμαν, εννοείται. Τραπέζια, αυτά όλα είναι υποχρεώσεις. Γενικά, στις εκδηλώσεις ομάδος είναι συνεπής. Ωραία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε την Β' κατηγορία, να ολοκληρώσουμε με τη Β' κατηγορία της ΕΠΣ Μακεδονίας και να πάμε μετά να μιλήσουμε με τους πιτσιρικάδες. Πάμε στον δεύτερο, στον πρώτο ομίλο της Β' κατηγορίας. Αναγέννηση προχώματος ΑΣΥΓΜΑ Μενεμένης 01, Μαγνησιακός Αστραπίδεδρο Ποτάμου 3-3. Στραβοπάτησαν και μάλιστα βαρύ διάστρεμα για την Αστραπή, σε εισαγωγικά το λέω αυτό. Έτσι. Νίκη Νεοχωρούντας Ατρόμητος Φιλαδελφίας 3-4. Αχίαλος Εθνικός Μαλγάρων 1-2. Μακεδονικός Μοναστηρίου Μέγας Αλέξανδρος Βραχίας 4-4. Το γυρίσανε στο τάβλι. Λυπίδες Χαλάστρας ΑΕΑ Μπελοκήπων 1-2 και Όλυμπος Δροποτάμου Αναγέννησης Χαλκιδόνας 1-5. Στην βαθμολογία η Αστραπή Δροποτάμου έχει 42 βαθμούς στην κορυφή, η Χαλκιδόνα ακολουθεί με 39, 36 ΑΕΑ Μπελοκήπων
29 για την Μενεμένη. Μακεδονικός Μοστερίου 28, 27 ο Θερμαϊκός, 21 η Βραχιά, 19 το Πρόχωμο, 18 Μαγνησιακός, 16 Φιλαδέλφια, 15 Αχέλος και Νεοχωρίδα, 14 στα Μάλγαρα, 11 Όλυμπος Μητροπότάμου, Λυβίδες Χαλάστρες 8. Δεύτερος όμιλος Β' κατηγορία. Τα αποτελέσματα. Νέα Γενεά Βεστοχωρίου Εθνικός Μετεώρων 3-1. Εσχύλος Αγίου Παύλου Σικαιών Πρωτευτική 2-3. ΑΕΝΕ Άπολης Αστραπή Θεσσαλονίκης 1. Ιαδοχή που Καρατάσου 0-2. ΑΕΠΗ Λέας Εθνικός Αστέρας 1-0. Μέγας Αλέξανδρος Ελλήνων Ελπίδες Σταυρούπολης 2-2. Ελπίδες Ηλιούπολης Έολος 3-0. Και Ελπίδα Τούμπας Πανόραμα 1-0. Στη βαθμολογία, η Νέα Γενεά Βεστοχωρίου είναι πάντα στην κορυφή, έχει 46 βαθμούς. ΑΕΠΗ Λέας 33, 30 Ελπίδα Τούμπας Πανόραμα Εθνικός Μετεώρων. Ιωάννης Παπάφης και Εθνικός Αστέρας με 26, 21 η Ελπίδες Σταυρούπολης, Πρωτευτική 19, Καρατάσους και Έολος 18, 13 ο Εσχύλος Αγίου Παύλου, ΑΕΝΕ Άπολης Αστραπή 13, 12 Ελπίδες Ηλιούπολης και Μέγας Αλέξανδρος Ελλήνων με έναν πόντο. Πάμε στον τρίτο όμιλο, Ακαδημία του Γιώργου Κούδα Ποντιακός Πολυδενδρίου 1-0. Ακαδημία Ζάχος Κισός Χορτιάτη 0-0. Κανονιέριδες Δίνος Κούης 2-1, Δόξα Ρετζική ο Εθνικός Βόσμου 1-1. Να πούμε ότι στον Δίνο Κούη αγωνίστηκε ένας 14χρονος. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια εκεί πέρα. 14 και κάτι, δείξω, είναι απαγορευτικό κάτω από τα 15. Όχι. 14 και κάτι νομίζω μπορείς να παίξεις. Είναι στα όρια. Στα όρια είναι, έτσι. Ναι, έχουν ένα 14χρονο που έκανε τεμπούτο. Δόξα Ρετζικίου Εθνικός Ευόσμου 1-1, Νέα Πολιτεία Ευόσμου Νίκη Ηρακλείου 0-3, Δόξα Ρετής Λύκη Δήμου Παύλου Μελά 4-2 και Σχήλος Οριοκάστρου Λίσποντος Κρυθιάς 3-1. Στην βαθμολογία το Ρετζίκι είναι στην κορυφή με 41 βαθμούς, ένα βαθμό πίσω ο Σχήλος Οριοκάστρου με 40, 36 ο Χορτιάτης Νίκη Ηρακλείου, 29, 25 ο Ζάχος, 24 στο Μελισσοχώρι και το Πολυδένδρι, 22 ο Γιώργος Κούδας, 21 ο Κούης και οι Κανονιέριδες, 18 η Λύκη Δήμου Παύλου Μελά, 17 η Δόξα Ρετής, 11 Εθνικός Ευόσμου Λίσποντος Κρυθιάς, 9 Νέα Πολιτεία Ευόσμου, 5 βαθμοί. Πάμε στον τέταρτο όμιλο. Έρμης Μηχανιώνας Αναγέννης Αγίου Ιωάννη 0-1, Ιπποκράτης Ουρωτής Αριστοτέλης 1-0, ΑΕ Μαρτίου Πρισσός Αγίας Τριάδος 3-1, Νίκη Κερασιάς Ελπίδες Θερμαϊκού Θέρμης 4-1, Απόλλων Κάτω Σχολαρίου, Γυμναστικός Σύλλογος Φίνικα 1-1, ΑΕΤΟΣ Βασιλικών ΑΕ Χαριλάου Αγίος Ελευθέριος 1-0 και Μέντεκας Καλαμαριάς Δόξα Τριλόφου 1-1. Η Νίκη Κερασιάς εξακολουθεί να είναι στην κορυφή με 42 βαθμούς, με 41 ακολουθεί ο ΑΕΤΟΣ Βασιλικών, 32 οι Ταγαράδες, 31 ο Μέντεκας Καλαμαριάς, 28 το Σχολάρι, Τρίλοφος 25, 21 ο Αριστοτέλης και ο Ιπποκράτης Ουρωτής, 20 ο Γυμναστικός Σύλλογος Φίνικα, 19 η Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη, 14 ο Πρισσός Αγίας Τριάδος και ο ΑΕ Χαριλάου, 12 οι Ελπίδες Θερμαϊκού Θέρμης, ΑΕ Μαρτίου 10, Ερμής Μηχανιώνας 5 βαθμοί. Και πάμε στον πέμπτο όμιλο για να ολοκληρώσουμε με τη Β' κατηγορία. Α Σίγμα Βασιλούδη Δάφνη Ευαγγελισμού 3-2, ΑΕ Αγίου Γεωργίου ΠΑΟΚ Σταυρού 0-0, Μεγάς Αλεξάνδρος Νέας Απολωνίας ΠΑΟΚ Ανιξιάς 5-2, Α Σίγμα Ρέθουσας Εθνικός Οχού 0-3, Διγενής Κρυονορίου Φίνικα Σχολαρίου 1-3, Πόλων Ζαγκριβερίου Βρασίδας Βρασμών 2-1, ΑΕΤΟΣ Άνω Σταυρού Φλόγκα Λακατοικίων 3-0. Στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ Σταυρού είναι στην κορυφή με 35 βαθμούς, όσους έχει μαζί με τους συγκάτοικούς του ΑΕ Αγίου Γεωργίου και Εθνικός Οχού. Βλέπουμε συνωστισμό εδώ στην κορυφή. 34 ο Μέγας Αλεξάνδρος Απολωνίας. 31 του Ζαγκλιβέριου, ΠΑΟΚ της Άνοιξης 28, 26 το Βασιλούδη, 25 ο Λίσποντος Μαδίτου, 24 ο Βρασίδας Βρασνών, 17 πόντους για τον Ευαγγελισμό και το Κρυονέρι, 14 ο ΑΕΤΟΣ Άνω Σταυρού, Φίνικα Σχολαρίου και αυτός 14, 6 η Αρέθουσα, Φλόγκα Λακατοικίων, μείον 2. Πάμε στον, όχι, δεν θα πάμε στην γάμα κατηγορία, θέλω να πάω λίγο στους πιτσιρικάδες για να συζητήσουμε προτού τους απελευθερώσουμε, καθώς η ώρα είναι 11. Έχει πάει 11. Ωραία. Λοιπόν, και σήμερα θα κάνουμε τεράστια προσπάθεια, πιστεύω, για να καταφέρουμε να βγάλουμε εις πέρας την πλήρη ενημέρωσή σας. Δίνω το μικρόφωνο στον Ντόριαν Γιώζα. Ντόριαν. Ναι. Από πού είσαι? Από πού είσαι? Από την Αλβανία. Ω, μπράβο. Ξέρεις που με πήρε πριν ένας φίλος μου από την Αλβανία και έκανε παράπονα. Θα μας τα πει βέβαια λίγο μετά τις 11 σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε. Λοιπόν, εκτός από Αχιλλέας, τι άλλο είσαι? Πάω. Ναι. Χαμογελάς ακόμα? Περίμενα να κλαις. Βάσε ρητώση. Δεν πειράζει. Καλό είναι να υποστηρίζουμε τις ομάδες, αλλά στα πλαίσια του δυνατού και έτσι, ούτε φασαρίες, ούτε βρισχές, ούτε μούπε, τούπε, σούπε. Εσύ εκεί πέρα τώρα
Έτοιμο είσαι, σε βλέπω. Για φασαρία, να αρπαχτεί. Λοιπόν, όχι, τι θε πει. Αριστερό χαφ. Αριστερό χαφ. Καλό είναι δηλαδή το αριστερό. Ναι. Το δεξί. Ναι. Πιο πολύ. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ, στο σχολείο τι βαθμούς έχεις. Ωχ. Δύσκολα. Ναι. Δύσκολα, ε. Γιατί πας πετάς την τσάντα και φεύγεις μετά. Πιο πολύ σε ενδιαφέρει το κοντά το μικρόφωνο, λέει ο σκηνοθέτης από μέσα. Πιο πολύ σε ενδιαφέρει η μπάλα παρά το σχολείο. Ναι. Ναι, θες να παίξεις μπάλα. Ναι. Ο παπάς τι λέει και η μαμά. Μαλώνουνε. Αλλά λένε δεν πειράζει το παιδάκι μου, το πουλάκι μου, το καλό, ό,τι θέλει αυτός. Λοιπόν, είναι απαραίτητο και το σχολείο, είναι απαραίτητα τα γράμματα. Το είπαν και οι συμπαίκτες σου λίγο πριν. Χωρίς τη μόρφωση δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν πρέπει. Και έχεις και ωραία μάτια. Τουλάχιστον άμα δεν γίνεις ποδοσφαιριστής, να γίνεις καρδιοκατακτητής, μπας και σώσεις την οικογένεια. Πάμε παραδίπλα. Τι θες παίζεις εσύ. Άμυνα. Άμυνα. Και λέγεσαι. Γιάννης. Όλοι οι Γιάννηδες αμυντικοί ήταν. Λοιπόν, επίθετο. Κερασίδης. Πόντιος, έτσι. Εννοείται. Ο παπάς εδώ είναι, έτσι. Παππούς. Ο παππούς. Α, ωραία. Η Σεμιτέα είναι αυτή, το Μήτριο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ. Μένεις κοντά στο γήπεδο. Ναι. Αυτό σε βοηθάει. Ναι. Γιατί συνήθως, έτσι, Δημήτρη, Κώστα, οι ακαδημίες συνδυάζονται στη γειτονιά, αν και έχουμε αρκετά δείγματα γονιών και ποδοσφαιριστών οι οποίοι πηγαίνουν μακριά γιατί εμπιστεύονται τον Κώστα ή τον Δημήτρη και έρχονται από μακριά. Δεν είναι. Υπάρχουν αρκετά τέτοια δείγματα. Έχουμε και εμείς που εμπιστεύονται. Κόσμο που έρχονται από μακριά. Ναι. Έρχονται από μακριά. Ωραία. Αλλά είναι ένα σημαντικό σημείο αυτό, φαντάζομαι, γιατί σχολά, στο σχολείο είναι δίπλα και αυτό, λογικά. Ωραία. Έχεις αδερφάκια. Απέναντι είναι το σχολείο. Όλα δίπλα τα έχεις, έτσι. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κύριε Γατσίδη. Λοιπόν, αδερφάκια. Ναι. Πόσα. Ένα. Αδερφή ή αδερφό. Αδερφό. Αυτός δεν παίζει μπάλα. Όχι. Γιατί. Έπαιζε μπάσκετ. Γιατί. Δεν του άρεσε. Δεν τον άρεσε. Δεν του άρεσε. Θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να το ρωτήσουμε μήπως. Έτσι βλέπω δυσκολεύεσαι. Πάσε ούτως. Μεγαλύτερος ή μικρότερος. Μεγαλύτερος. Μεγαλύτερος, ε. Αυτός τι σε συμβουλεύει. Στο λάπτοπ. Στο λάπτοπ. Αυτός κάθεται στο λάπτοπ όλο συνέχεια. Στο λάπτοπ. Τι κάνει, τι γυμα παίζει. Όχι. Ναι. Παιχνί. Α, πόσο χρόνο είναι. 14. Εντάξει. Πάει, αυτός ξέφυγε. Άστον. Θα τελείωσε, άντρας έγινε. Πες μου ένα λόγο που θα συνιστούσες έναν φίλο σου που δεν είναι στον Αχιλλέα, το σχολείο, και θα του έλεγες, έλα εκεί στον Αχιλλέα, γιατί εμείς εκεί έχουμε τι. Έχουμε ένα καλό προπονητή. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Που μας μαθαίνει πολλά πράγματα. Σας μαθαίνει και άλλα πράγματα εκτός από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι. Συζητάτε γενικά, έχετε μια επικοινωνία διαφορετική, είστε φίλοι πάνω απ' όλα. Κάνετε και καλά μπούρια, κανένα αστείο κτλ. Ναι. Περνάτε καλά δηλαδή. Ναι. Άρα, θα του έλεγες λοιπόν του φίλου σου, έλα γιατί εκεί είμαστε πολύ όμορφα. Ναι. Ωραία. Αμυντικός, γκολ έχεις βάλει στη ζωή σου κανένα ή... Δύο. Μόνο δύο γκολ έχεις βάλει. Ναι. Πες άμα παίζω άμυνα, φαντάζομαι να μην είναι αυτό γκολ αυτά. Όχι. Όχι. Πάμε στο παραδίπλα. Είσαι όχι, λέγεσαι. Κυριάκος. Επίθετο. Κιθαρίδης. Κιθαρίδης. Και εσύ Πόντιος, εννοείται. Τι έγινε αυτή, η Πόντιος τηλεόραση τραβάει τους Πόντιους. Λοιπόν, τι θες παίζεις εσύ. Άμυνα. Και εσύ άμυνα, έτσι. Και παίζετε μαζί, τι είστε στο περάκια και κάθεστε και δίπλα-δίπλα. Αντίθετα, μπαίνουμε... Εγώ μπαίνω... Το μικρόφωνο αν θέλεις εκεί, γιατί στο μικρόφωνο μιλάς. Συνήθως μπαίνουμε χωριστά εμείς οι δύο, γιατί υπάρχουν και άλλοι αμυντικοί και μας βάζουν διάφορα. Σας αλλάζει, δηλαδή μπορεί να παίξει αναπληρωματικό στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο. Αμυντικό σε τι θέση παίζει. Σε όλα, δεξιά, αριστερά, κεντρική. Τα παίζει και τα δύο τα ποδαράκια. Ναι. Το μετάλλιο αυτό από πού είναι. Θα κερδίσουμε επειδή είμαστε μεγαλύτερη ομάδα στην Αχιλλέα.
Στον Αχιλλέα, κύριε Μπιάλα, κάνατε εσωτερικό πρωτάθλημα. Βγήκανε πρώτοι σε δύο τουρνουά το συγκεκριμένο τμήμα, στο τουρνουά της Τριανδρίας και στο τουρνουά της Πηλέας. Και βγήκανε πρώτοι. Ανάμεσα σε πόσες ομάδες? Στη Τριανδρία είχαμε 8 ομάδες και στην Πηλέα 6, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Δεν μου το είπατε αυτό πριν. Δεν μου το είπατε να βγάλουμε από κάτω μαζί μας η Ακαδημία οι πρωταθλητές. Νάτι, οι πρωταθλητές, παρακαλώ πολύ το σκηνοθέτη μου. Νάτι, οι πρωταθλητές εδώ πέρα, το Προτζούνιορ, το Αχιλλέα Τριανδρίας. Πάμε στον δίπλα στο φίλο μας. Ολοκληρωμένο το όνομα, έτσι. Ναι. Ριγίνος Παναγιώτου. Παναγιώτου. Ναι. Του Κυπρό. Ναι. Από Κύπρο είσαι. Μπράβο, ωραία. Έλληνας είσαι και εσύ. Πες μας λοιπόν, τι θες πεις. Αριστερά χαφ. Αριστερό χαφ. Πώς τη βλέπεις εκεί στην Τριανδρία, την Ακαδημία? Μια χαρά είναι. Μια χαρά, ε. Ναι, δεν είναι. Καλά περνάμε. Ναι. Τίποτα τραπεζάκια αυτά σας κάνει και η ομάδα? Ναι, ναι, μας κάνει. Κάτι έχει. Ναι. Ωραία. Ποιον θες να μοιάξεις όταν μεγαλώσεις? Το Μέση. Το Μέση. Ναι. Ωραία. Πάμε και στον διπλανό το φίλο, να ολοκληρώσουμε με τους φίλους μας τους δύο. Ορφέας. Ο? Ορφέας. Ορφέας. Ναι. Πανέμορφο όνομα. Το επίθετο. Σήμα. Μπράβο. Πες μου τι θες παίζεις εσύ. Κέντρο. Κέντρο, ε. Ναι. Δεκάρι δηλαδή, δεξιά, αριστερά. Στο κέντρο, δηλαδή στη μέση. Στη μέση. Ναι. Κέντρο, στη μέση. Ναι. Ωραία. Και τα δύο τα ποδαράκια. Όχι, το δεξί. Το δεξί, το αριστερό το έχεις για να πατάς. Ε. Ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, επειδή τα λέμε πάντα αυτά και τα συζητάμε με τις ακαδημίες όταν έχουμε την ευκαιρία μέσα εδώ από την εκπομπή, είναι ότι πρέπει να ξέρετε ότι για να είστε ολοκληρωμένοι ποδοσφαιριστές αύριο και να έχετε όραμα να παίξετε, πρέπει από τώρα σιγά σιγά, βέβαια δεν θέλω να μπω στα χωράφια του προπονητή σας ή των προπονητών σας, πρέπει να μάθετε να παίζετε και τα δύο πόδια. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθείτε. Μεγαλώνοντας θα καταλάβεις την αξία του να μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το αριστερό. Και το αριστερό. Εντάξει, και ο κύριος Γαλτσίδης ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Center for και half, λίγο πίσω, αλλά με το αριστερό. Άμα ερχόταν η μπάλα στο δεξί. Την έδινε στο αριστερό. Προσπαθούσε να τη φέρει στο αριστερό. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Είναι. Ε? Και εσύ αριστερό. Ένα γύρω. Μάλιστα. Ωραία. Τι ομάδα είσαι? Πάω και Αχιλλέας Τριανδρίας. Πρώτα πάω και μετά Αχιλλέας Τριανδρίας. Ναι. Ναι. Ωραία. Πάμε και στον τελευταίο εκεί το φίλο μας. Με λένε Μιχάλη. Επίθετο. Ζαχαράκι. Ζαχαράκι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με το Ζαχαράκι στο μεσημέρι που παίζει? Όχι. Έβαλε 3 γκολ σήμερα ένας. Όχι. Πολλά. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τι θέση παίζει? Επιθετικός. Επιθετικός και εσύ. Και αυτός είναι επιθετικός. Λοιπόν. Ωραία. Πες μου λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος εκεί στην Τριανδρία? Ναι. Θα άλλαζε την Τριανδρία με κάποια άλλη ομάδα? Όχι. Και αν αύριο έρθει μια ομάδα και σου κάνει πρόταση να σε αγοράσει από τον Αχιλλέα, τι θα κάνεις? Δεν θα πάω. Δεν θα πας? Όχι. Παρακαλώ πολύ να καταγραφεί αυτή η δήλωση. Δεν θα πάει, λέει ο νεαρός. Έτσι, να το ξέρουμε γιατί μεθαύριο θα μένουνε, να ξέρεις. Τώρα που είπες ότι δεν θα πας, αν έρθει μεθαύριο και συζητήσει η Μπαρτσελόνα, ο ΠΑΟΚ ή η Μπάγερ. Στην Μπαρτσελόνα θα πάω. Ορίστε. Στην Μπαρτσελόνα θα πάω. Α, στην Μπαρτσελόνα πας? Ναι. Εντάξει, τώρα μας τα γυρνάει. Λοιπόν, εύχομαι το καλύτερο δυνατό. Εύχομαι να έχετε καλή εξέλιξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί διαπιστώνω ότι δεν ξέρω αν είστε καλοί ποδοσφαιριστές. Αυτό το λέτε εσείς και οι προπονητές σας. Εγώ πρέπει να το δω όμως για να γράψω στο site το Πάμε Μπάλα, να το διαβάζετε, έτσι. Γιατί είναι το κορυφαίο σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, θα έρθω να σας δώσω κάποια στιγμή για από κοντά. Εύχομαι να έχετε σωστή εξέλιξη, να ξέρετε ότι πάνω απ' όλα από το ποδόσφαιρο είναι το διάβασμα. Θα διαβάσετε, να μορφωθείτε, να γίνετε χρήσιμοι, σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία και παράλληλα, άμα μπορείτε να παίξετε μπάλα, θα παίξετε. Άμα δεν μπορείτε, δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει, έχει και άλλα αθλήματα. Όχι, όχι. Άστο, δεν έχει σημασία. Σον και καλά πρέπει να κάτι να κάνεις, να κυνηγάτε γυναίκες. Έχει και άλλα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Θέλω δύο κουβέντες τελευταίες από τον Δημήτρη τον Πιάλα και από τον Κώστα τον Καλτσίδη, προτού πάμε σε break για να δώσω τη δυνατότητα
στον Ηρακλή το Τζέμο, τον Κώστα Ντόπα και τον Νίκο τον Μαρθόπουλο να έρθουν δίπλα μου για να τρέξουμε το δεύτερο πολύ σημαντικό επίσης μέρος της εκπομπής, με ενημέρωση από τη γάμα κατηγορία, με τα βίντεο και φυσικά με την επικοινωνία με τους συνεργάτες μας στο Κιλκίης καταρχάς, εκεί όπου έχουμε αλλαγή στο τιμόνι της ΠΑΟΝΕΠ Ταλόφου, στην Πέλα όπου έχουμε μια απόφαση έκτρωμα της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Πέλας για τον Κατίδη, θα την ακούσετε από τη Χάρα τη Ματετζόγλου. Επίσης, στην ΕΠΣ Μαθίας έχουμε ανακατατάξει στην ουρά δραματικό φήνις για δύο ομάδες, ο Αγίρης θα μας τα πει, και στη Χαλκιδική έχουμε γκέλα για τα φαβορί με νέο ενδιαφέρον, ο Μιχάλης Σωσουνάς, όλα αυτά σε πολύ λίγο. Δίνω το λόγο στον Κώστα τον Καλτσίδη. Κώστα. Καταρχήν να πούμε ότι το Δεκέμβριο δώσαμε ένα παιδί στις ακαδημίες στο Τρομήτου, τον Κούκρα τον Κώστα, ο οποίος πήγε δοκιμάστηκε εκεί πέρα, τους άρεσε, τους έκανε ένα κλικ και τον πήρανε, ναι. Είναι, βρίσκεται τώρα εκεί πέρα. Και πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή και πιστεύουμε ότι μπορεί να φτάσει ψηλά. Χαίρομαι. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να τον δούμε. Χαίρομαι γιατί είναι μέσα από την δική σας δουλειά, από την ομάδα. Ακούγεται ο Αχιλλέας Τριανδρίας, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Όσον αφορά τον Αχιλλέα και το πρωτάθλημα, δύσκολο. Ο Αχιλλέας, ναι, εντάξει. Ο στόχος μας είναι το να μπούμε στα play-out με πλεονέκτημα. Ναι. Αυτό ήταν αρχικά. Ό,τι άλλο έρθει, καλώς να έρθει. Η ομάδα μας πιστεύω ότι έχει αλλάξει επίπεδο, αγωνιστικό επίπεδο. Δίκαιο πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι έχει ήδη πάρει μέχρι τώρα. Γίνανε κάποιες προσθήκες δύο ποδοσφαιριστών τώρα των εορτών του Σιώμου, του Αλέξανδρου και του Τζιόλη, του Φίλιππο. Πρόκειται για δύο πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που θα βοηθήσουν και αυτή την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη δεύτερο γύρο τώρα που διανύουμε. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Ωραία. Αισιόδοξος λοιπόν ο Κώστας ο Καλτσίδης. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Και χαίρομαι που υπάρχουν προπονητές και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, του δικού σου επίπεδου, που μπορούν να διαχειριστούν και μία ήττα. Γιατί θα μπορούσα να σου πω άλλες 10 περιπτώσεις προπονητών ποδοσφαιριστών παραγόντων, οι οποίοι χάσαν και είπαν: «Μωρέ, δεν είμαι καλά σήμερα, πονάει η κοιλιά μου ή δεν μπορώ». Ναι, ναι. Και άμα δεν μπορεί κάποιος ή δεν θέλει μία φορά, ξέρεις ότι ο Μαυρόπουλος δεν θέλει μετά 10. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ανταγωνιζόμαστε. Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για ποδόσφαιρο, άρα έχουμε να βγάλουμε πράγματα μέσα από αυτή την εκπομπή και όχι να μείνουμε σε ένα παιχνίδι και σε λίγες στιγμές. Έτσι ακριβώς. Δημήτρη. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και να σας δώσω χαρακτήρα για την εκπομπή σου, γιατί είναι από τις λίγες εκπομπές που δίνουν λόγο στις ακαδημίες. Είμαι διπλά χαρούμενος γι' αυτό. Δεν υπάρχει άλλη που νομίζω. Μοναδική. Είμαι διπλά χαρούμενος γι' αυτό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει τι γίνεται γύρω από την ακαδημία. Από την κάθε ακαδημία και το τι προσπάθεια χρειάζεται από πολλούς ανθρώπους για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να βγουν πρώτα σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία και δεύτερον καλοί ποδοσφαιριστές. Εγώ θα σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ασφαλώς και με ικανοποιεί το αποτέλεσμα, αλλά σε αυτό που είπες αρχικά θα σου πω το εξής, ότι είμαστε η πρώτη εκπομπή πανελλαδικά που φέρνουμε ακαδημία μέσα και τόλμησε και η ίδια η επιχείρηση της Πόντος Τηλεόρασης να αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα και ό,τι ζητήσαμε να μας το παρέχει. Ακόμα το πιο κυριότερο, όταν είπαμε ότι θέλουμε να φέρουμε την οικογένεια και τα παιδιά, μας έφτιαξαν αυτή την κερκιδούλα και χωρίς δεύτερη κουβέντα την εντάξαμε μέσα στο κομμάτι της εκπομπής. Και αυτό είναι ένα επίσης θετικό γενικότερα για την τηλεόραση, την άλλη πλευρά της τηλεόρασης. Αλλά το πιο σημαντικό ότι είναι μετά από εμάς και μεγάλα κανάλια άρχισαν να βάζουν ακαδημίες μέσα στις εκπομπές τους. Επαναλαμβάνω, μεγάλα κανάλια. Και αν το δείτε ιστορικά, είχαν ξεκινήσει μετά από εμάς. Σημασία έχει ότι όλοι μαζί είμαστε στην ίδια φιλοσοφία και αυτό μετράει, δεν έχει σημασία ποιος το κάνει πρώτος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Καλτσίδη που ήταν μαζί μας σήμερα, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Βιάλα, τα πιτσιρίκια μας από τον Αχιλλέα Τριανδρίας και να τα ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και φυσικά τους γονείς που είναι αρκετοί, συγγενείς πίσω από τις κάμερες, οι οποίοι είχαν την υπομονή και έκαναν τον κόπο να συνοδεύσουν τους μικρούς. Πάμε γρήγορα σε μικρό διαφημιστικό break και επιστρέφουμε με πολύ πολύ ενημέρωση γάμα κατηγορία ΕΠΣ Μακεδονίας και όλη την επαρχία.
Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στο στούντιο ζωντανά. Πάμε μπάλα, μπήκαμε στην τελευταία ώρα, στη δεύτερη και τελευταία ώρα, να τρέξουμε την γάμα κατηγορία, τους τέσσερις ομίλους, αφού πρώτα καλησπερίσω στο στούντιο τους εκλεκτούς και άξιους συνεργάτες μου. Να ξεκινήσω από τον Κωνσταντίνο τον Τόπα, τέρμα καλησπέρα, αριστερά. Τόπα, όλα καλά? Όλα καλά. Ωραία. Κύριε Ματιόπουλε. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Και στο ραδιόφωνο σήμερα σε ακούγαμε όλη μέρα. Και στο site και. Ηρακλής Δέμος. Καλησπέρα για μένα. Πανέτοιμος. Πανέτοιμος. Ωραία, βλέπω έχετε αρκετά πράγματα να μας πείτε. Θα κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια για να τα τρέξουμε μέχρι το τέλος όλα τα θέματα. Θέλω πρώτα να πάμε να δούμε τη γάμα κατηγορία για να μην αφήσουμε παραπονούμενους τους φίλους της γάμαρας τεχνικής. Ξεκινάμε με τον πρώτο όμιλο τα αποτελέσματα. Απόλλων Καστανά, Θρίαμβος Παρθενίου 0-3. Μακεδόνια Βόσμου, Εύωσμος 2006 1-0. Ξηροκρίνη, Μπέμπιδες Ιωνίας 2-1. Θεσσαλονίκη, Δάφνη, Ακροποτάμου 6-0. Και Φίλιππος Ελεούσας, Ατλάς Αμπελοκήπων Μενεμένης 1-3. Στην βαθμολογία, ο Ατλάς Αμπελοκήπων Μενεμένης είναι στην κορυφή με 37 βαθμούς. Να δούμε τον πίνακα. Ωραία. Με 36 ο Θρίαμβος Παρθενίου, 26 ο Φίλιππος Ελεούσας, 22 ο Πόξη Ροκρίνης, 19 η Θεσσαλονίκη, 18 νέοι Οδυσσέα Κορδελίου, 16 Μακεδόνια Βόσμου, 12 Απόλλων Καστανά, 10 Δάφνη Ακροποτάμου, Μπέμπιδες Ιωνίας 4, Εύωσμος 2006, 1 πόντος. Στο δεύτερο όμιλο, Καπετάν Άγρας, Πράσινη Θύελλα Ανακύκλωση 1-0. Ορφέας Αγίας Τριάδος, Αστραπή Νεάπολης 1-2, Πήγασος ΑΣ Άγιος Παύλος 4-1, Κυψέλη Νεάπολης, Πυρσός Θεσσαλονίκης 3-4, Σταυριατός Αξινούπολης, ΑΟ Θράκης 3-0, ανεφαγόνος αυτό το παιχνίδι. Η Αστραπή Νεάπολης είναι στην κορυφή με 34 πόντους, ακολουθεί με 25 Ορφέας Αγίας Τριάδος, 24 για την Αξινούπολη, Σταυριατός Αξινούπολης και Πράσινη Θύελλα Ανακύκλωση. Ο Πήγασος 23, τώρα πώς γίνεται ο Πυρσός Θεσσαλονίκης να έχει 25? 23 και 25. Μάλλον ανάποδα τα βλέπω εγώ ή ανάποδα μπήκανε. Καπετάν Άγρας 20, ΑΣ Άγιος Παύλος 7, ΠΑΟΚ Πολύχνης 6, Κυψέλη Νεάπολης 5, ΑΟ Θράκης μας χαιρέτησε, προετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, τρίτος όμιλος στη γάμα κατηγορία. Χαρίλος Παμιλώνας, Γερμανική Αθλητική Ακαδημία 1-3, Σάντος Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος 6-0, Μέγας Αλέξανδρος 2014, Ατρόμητος Υγείας Παρασκευής 4-1. Αναγέννηση Επταπυργίου Μαντουλίδης 3-5 και Δόξα Λακιάς Αργονάφης Καλαμαριάς 3-1 σε επεισοδιακό αγώνα όπως σας είπαμε και ενημερωθήκατε και μέσα από το site του pamebala.gr. Στον τρίτο όμιλο η βαθμολογία, ο Μέγας Αλέξανδρος 2014 με 36 βαθμούς είναι στην κορυφή, ακολουθεί Σάντος με 33, 24 Κανάρης, Ατρόμητος Αγίας Παρασκευής 23, 18, Χαρίλαος Παμινώντας 18, Αργοναύτης Καλαμαριάς Μαντουλίδης 16, Γερμανική Ακαδημία 15, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 13, 8 για τη Δόξα Λακιάς και Αναγέννηση Επταπυργίου 1 πόντος. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με τον τέταρτο όμιλο. Νέστο Ρώσος Δόξα Γεραγκαρούς 5-0, Τρίτον Βόλυμπης Ηρακλής Μοδίου 1-3 Μακεδονία, Καλαμωτού Μέγας Αλέξανδρος Νυφόπετρας 2-0. Φλόγα Κογκαλούς Εθνικούς Προφήτη 0-2. 0-3 είναι ανεφαγόνος. Ανεφαγόνος 0-3. Δάσο Ρεοκάστρου, Μέλισσουργός 2-0. Και πάμε να δούμε και τη βαθμολογία στον τέταρτο όμιλο για να ολοκληρώσουμε. Η Όσα στην κορυφή με άνεση 7 βαθμών, 34 στο σύνολο. Ο Ηρακλής Μοδίου ακολουθεί με 27, Μελισσουργός 24, Δάσο Ρεοκάστρου 24-22, το Καλαμωτό 20 ο Εθνικός Προφήτη, 19 για την Καρακαρού, Μέγας Αλέξανδρος Νυφόπετρας 18, ΠΑΟ Καρτερών 11, Τρίτον Βόλυβης 3, Φλόγα Κουγαλούς, Κουλουράκια. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Έχουμε έτοιμη την τηλεφωνική παρέμβαση από την Λακιά, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κολά. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαλόπουλε. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Για ό,τι κάνετε από το εθνικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στη Λακιά. Οι φιλοξενούμενοι του Αργοναύτη καταγγέλουν επεισόδια, καταγγέλουν ότι θέλαν να κάνουν ένσταση και δεν τους άφησε ο διαιτητής. Τι έχει γίνει? Λοιπόν, το παιχνίδι ήταν στο 80, είχε 10 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Ναι. Το σκόρ ήταν 2-1 υπέρ της Λακιάς. Έγινε ένα φάουλ και ο διαιτητής πολύ σωστά το έδωσε το φάουλ. Ο Πιτσιρικάς όμως, που έγινε το φάουλ, ο παίκτης του Αργοναύτη, έβριζε το παίκτη μας. Και ο παίκτης του λέει, τι βρίζε, μικρέ. Από εκεί και πέρα είδαμε έναν κύριο να πετάει από έξω και ήταν ο πατέρας του παιδιού. Από τον Αργοναύτη.
Κανένας φίλαδος της Λακιάς δεν μπήκε μέσα στον Ευρυσοπού χώρο. Δεν ξέρω τώρα άμα λένε τα παιδάκια που είχαμε από την Ακαδημία τη δικιά μας, που είναι ο μικρότερος 8 και ο μεγαλύτερος 12 χρόνων, που ήταν πίσω από την αιστεία της μπάλες. Μάλιστα. Τι να σας πω. Εσείς παίζατε και έτσι βάλατε και τα γκολ. Δεν πήγε κανένας μέσα στον Ευρυσοπού χώρο. Μάλιστα. Και πώς γίνεται ο διαιτητής, από όσο ξέρουμε, έχει πει σήμερα το πρωί σε κάποιους ότι όντως έγινε μια διακοπή, αλλά δεν την θεώρησε σημαντική για να την γράψει στο φύλλο αγώνα. Δεν έγραψε ούτε καν τη διακοπή. Ο διαιτητής είναι πολύ δίκαιο. Γιατί δεν έγινε, οι συμμαχίες και τα δοξήματα ήταν μεταξύ μας, παίκτες. Δεν έγινε μέχρι λάθος απ' έξω. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν θεωρούσε σημαντικό. Γιατί ο διαιτητής δεν έκανε την πλαστοπροσωπεία που κάνανε ένσταση ότι θέλανε να ελέγξουν τους δικούς σας ποδοσφαιριστές και δεν δέχτηκε στο τέλος να γίνει αυτή η ένσταση. Το ξέρεις αυτό? Κύριε Μαυρόπουλε, εγώ για αυτό το πράγμα δεν ενημερώθηκα από το διαιτητή ότι θα γίνει ένσταση μετά το τέλος του αγώνα. Μάλιστα. Από τον αγωνάρχη. Ο διαιτητής από εκεί πέρα, το φίλο αγώνα που υπόγραψα εγώ, γιατί ήθελα και την ώρα που υπόγραψα, έγραφε ότι είστε παράγοντος από τον αγωνάρχη και με ζήτησε να γίνει πλαστογραφία. Και τον απείλησε ο διαιτητή και εγώ δεν τον έκανα δεκτή την ένσταση του αγωνάρχη, του παράγοντα. Μάλιστα. Από όσο ξέρω, η ένσταση γίνεται από τον αρχηγό, όχι από τον παράγοντα. Μάλιστα. Εμείς σαν ομάδα της Λακιάς δεν ενημερώθηκε καν από το διαιτητή ότι θα γίνει η ένσταση μετά το τέλος του αγώνα. Ωραία. Έμαθες ότι μετά πήγανε στην αστυνομία ο διαιτητής, οι παράγοντες του αργοναύτη, φύγανε μετά από 4 ώρες από το αστυνομικό τμήμα. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω μετά τι έγινε από εκεί πέρα. Εσείς φύγατε, τελείωσε το παιχνίδι, κάνατε μπάνιο και φύγατε. Και φύγαμε. Μάλιστα. Εντάξει. Συγχαρητήρια για την νίκη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά και είστε, κύριε Μαυρόπουλε, για να δείτε πώς είναι η φυλάδη της Λαγιάς, είστε καλεσμένος να δείτε ένα μάτι από κοντά στη Λαγιά. Να δείτε η φυλάδη, ποια είναι η Λαγιάς και τι φιλοξενία έχουμε σαν ομάδα. Θα έρθω με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ στη Λακιά και στον Αχιλέα Κόλλα. Πάμε γρήγορα στον Ηρακλή τον Τζέμο να μας δώσει ενημέρωση για τη Δυτική Όχθη. Εκεί τι γίνεται με τις ομάδες. Πέρα... Παραιτήθηκε ο πρόεδρος εκεί του Αξιού Ανατολικού. Παραιτήθηκε, ναι. Παραιτήθηκε κανονικά ή παραιτήθηκε... Παραιτήθηκε κανονικά. Το θέμα είναι δεν ξέρουμε γιατί. Η ομάδα δεν τα πηγαίνει ούτε χάλια, ούτε και πολύ καλά. Υπάρχει μία βέβαια νέα ενημέρωση στο θέμα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν συνεχεί διοικητικά συμβούλια στον Αξιό Ανατολικού και σε επικοινωνία που είχαμε και με τον ίδιο τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μπουγιουκλή, θεωρεί και ο ίδιος ότι πλέον επικρατεί ηρεμία και από την νέα εβδομάδα θα επανέλθει και η κανονικότητα και στη διοίκηση. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να επιστρέψει και να βοηθήσει πλέον αυτό πόσο του πρόεδρου. Ωραία. Αυτά είναι τη τελευταία στιγμή προφανώς. Νίκο, οκ, okay. Συνεχίζει η Ηρακλή. Ωραία. Η ηρεμία, όπως είπε και ο Νίκος, είναι όχι μόνο διοικητικά αλλά και αγωνιστικά. Καθώς η Βαλμάδα επέστρεψε στις νίκες 4-0 την Μεσίβρα στο ένα από τα πολλά τοπικά ντέρμπι. Διατησία ήταν πάρα πολύ καλή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είχαμε κανένα έκτροπο. Πολύ καλό συγκεκριμένο το παιχνίδι του Αξιού Ανατολικού. Δίκαιη πεντακάθαρη νίκη. Η γέφυρα στραβοπάτησε με τον Αστέρα Μπελοκήπων μέσα στην έδρα της. Ακόμα μια αγγέλα που συνεχίζει να την κρατάει πολύ χαμηλά βαθμολογικά και να κινδυνεύει. Πολλά παραπάνω όμως να σου πω Γιάννη ότι έχει η γέφυρα από τη διαιτησία καθώς ακύρωσαν πεντακάθαρο γκολ, όπως μας είπανε. Ναι. Εννοείται, σαν offside. Περνάμε στο παιχνίδι του ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου με το Καλοχώρι. 1-0, μεγάλη νίκη για τον ΑΟΚ. Επέστρεψε στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Κυνηγάει τους δύο πρώτους, Ομόνια Σύνδου και ΠΑΟΚ Ημίνων Μαλγάρων, είναι ένα βαθμό από πίσω τους. Και βλέπουμε καλύτερο μάτι τη συνέχεια. Τελευταίο παιχνίδι είναι τη Α1 κατηγορία, όπου τα κουφάλια δύσκολα σώζουν τη φετινή παρτίδα. Ούτε πλέον με θαύμα, όπως λέμε, δεν πρόκειται να μείνουν στην κατηγορία. Χάσανε 3-0, πολύ κακή εμφάνιση και βρίσκονται στη 16η θέση. Μάλιστα. Αυτά. Ολοκληρώσαμε. Ναι, να πούμε ότι η Δόξα δεν τρούχε ρεπό, δεν έπαιζε, δεν αγωνιζότανε. Ωραία.
Α, και να τονίσω ότι την άλλη Κυριακή έχει πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μακεδονικός Γέφυρας εναντίον Αξιών Ανατολικού. Oh. Ένα μεγάλο τοπικό ντέρμπι. Με διαφορετικούς στόχους και οι δύο ομάδες. Εκεί θα είμαστε. Όλοι. Εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Ηρακλή τον Τζέμο. Ο Γιάννη Νότερο παρεμβαίνει. Θέλω να ετοιμάσουμε οπωσδήποτε την ΕΠΣ Χαλκιδικής. Τον Μιχάλη τον Σουνά, πρωτού κάνουμε και το διάλειμμα. Πάμε στον Κώστα τον Τόπα. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, εμείς ας περάσουμε στον τρίτο όμιλο της ΑΕΣ Τεχνικής, εκεί όπου Ατρόμητος Πλαγιαρίου και Αστέρας Ερδεστού συνέχισαν τα νικηφόρα αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν 4-0 το Αχιλλέα Περέας και 2-0 τη Μαραθώνα αντίστοιχα. Ο Παωνία, απ' την άλλη, δεν κατάφερε αυτή την αγωνιστική να πάρει τη νίκη, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Κάτω βέβαια από τον Παωνέα όμως παραμονεύει εκεί η ομάδα του Μαραθώνα που έχει συγκεντρώσει 30 βαθμούς και σίγουρα ελπίζει σε κάποιο στραβοπάτημα ώστε να σκαρφαλώσει στις πρώτες 4 θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Βέβαια για τον πρωτοπόρο τώρα τι να πούμε, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε και πάρα πολλά καθώς συνέχισε τις νίκες. Αυτή τη φορά κατάφερε να αποδράσει με το τρίποντο από την έδρα του Άι Αντώνη με 1-0 και να διευρύνει με αυτόν τον τρόπο τη διαφορά από το δεύτερο του βαθμολογικού πίνακα, φτάνοντας έτσι τους 45 βαθμούς. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε, Κώστα, έτσι, ναι, και ναι, με την ενημέρωση από εκεί ανατολικά. Δεν ξέρω αν έχεις, Νίκο... Έχουμε τον Μιχάλη τον Σουνά. Ωραία, πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Σουνά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους διπλανούς σου. Καλησπέρα. Έχουμε εδώ τα θέματα της Χαλκιδικής. Είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί πάντως. Γκέλαραν οι πρωτοπόροι. Δεν σ' ακούω καλά. Γκέλαραν τα φαβορί. Γκέλαραν τα φαβορί ακριβώς και έχουμε νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα της Χαλκιδικής. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος που δώσαμε, καθώς με τα στραβοπατήματα των πρωτοπόρων γίνεται ένας χαμός εντός εισαγωγικών από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα. Πέρα από την Νικήτη που παραλίγο να πάρει τους πρώτους της βαθμούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει θάκος του box για όλες τις ομάδες, όλα τα υπόλοιπα μάτς είναι πολύ αμφίροπα και δίνουν νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Όπως βλέπω, μπορούμε να δούμε τώρα την κάρτα με τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία. Ναι. Αετός Βαρβάρας Άρης Κασανδρίας 2005 4-1. Σωστά. Άκαθος Ιεριστού Φίνιξ Νικήτης 3-2. Εδώ είπαμε ότι η Νικήτη μπορεί να έπαιρνε τους πρώτους βαθμούς. Πούμου Δανειών Ναός Σημάντρων 0-0. Από ένα βαθμό μοιράστηκαν οι δύο ομάδες. Διγενής Λακώματος Νίκη Πολυγύρου 0-1. Δύσκολα τα πράγματα για το Λάκωμα που είναι πολύ χαμηλά και αυτή τη στιγμή είναι στα play out, έτσι όπως είναι τώρα το πρωτάθλημα. Το Ρωνέο Σικιάς, Νέος Πον Καλλικρατίας 1-1. Εδώ πέρα είχαμε νεύρα, πολύ μεγάλη ένταση στο τέλος του παιχνιδιού, καθώς η Καλλικράτεια ισοφάρισε στο 97 με goal offside όπως διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι και υπήρχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Θερμαϊκός Πορταριάς, ΤΑΜΗΚΑ Στρατονίου 2-0. Η Πορταριά από το πρώτο 20 λεπτό καθάρισε το παιχνίδι. Υπήρχαν πολλά νεύρα και για τους φιλοξενόμενους. Η αλήθεια είναι από ό,τι μάθαμε, αρκετοί παίχτες τα βάλανε με τον προπονητή τους, τον κύριο Γουνιώτη, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βέβαια, μετά λίγο τα πνεύματα ηρέμησαν και συνεχίστηκε το παιχνίδι. Δόξα Ορμίλιας Πο Τρίγλιας 0-3. Η Τρίγλια πέρασε στα σύμφωνα και από την Ορμίλια με το εμφαντικό το 0-3 και συνεχίζει να ανεβαίνει. Κερμής Νέας Ποτίδας Απόλλων Αρνέας από 0-2 έγινε 4-2 και κατάφερε Ποτίδα να επιστρέψει στις νίκες. Βέβαια, ο Απόλλων Αρνέας έπαιζε με πάρα πολλές απουσίες. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να δούμε και την κάρτα με τη βαθμολογία. Ωραία. Κορυφή η Καλλικράτεια, έτσι, εξακολουθεί. Στην κορυφή παραμένει η Καλλικράτεια με 41 βαθμούς. Ακολουθεί το Στρατόνι που ιτήθηκε από την Πορταριά με 39, η Βαρβάρα με 35, Πορταριά 32, Ποτίδια 31 βαθμούς. Πολύγυρος 29 μαζί και τα Σήμαντρα με 29. Ακολουθεί η Τρίγλια με 25, η Αρνέα με 24. Η Κασάνδρα έχει 22, Λάκωμα και Ερυθρός 21 βαθμούς, Ορμίλια 16, η Σικιά 10 και η Νικήτη στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον πλέον στο πρωτάθλημα, Γιάννη, γιατί βλέπουμε ότι με τις στραβοπατήματα που έκαναν οι πρωτοπόροι, πλέον συνεχίζουν και ανεβαίνουν οι υπόλοιπες ομάδες και είναι πολύ πιθανό
να υπάρχουν play-off ακόμη και για τον πρωταθλητή. Όπως όλα δείχνουν βέβαια στην ουρά θα υπάρχουν σίγουρα play-out. Βέβαια απέχουμε ακόμη από το τέλος του πρωταθλήματος. Θα δούμε τι μελγενέστε. Όσον αφορά την β' κατηγορία, να πούμε ότι πέρασε πάρα πολύ δυναμικά ο Τωρονός Ταφίτου με 8-1 από την έδρα της Κύπρος Διονυσίου. Και η ΑΕΠ Οντίον Πετραλών που κέρδισε στον ντέρμπι τον Μαρμαρά με 0-3. Να πούμε λίγο ότι ενδιάμεσα την Τετάρτη, αν θυμάστε, είχαμε πει ότι είχαμε και τον ημιτελικό κυπέλλο. Έγιναν δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια και πολύ όμορφα, τα ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Η Πορταριά ετήθηκε και φέτος όπως και πέρσι με 0-2 από τα Σύμαντρα. Οπότε ο περσινός κάτοχος του κυπέλλου, ο ΑΟΣ Σύμαντρων, είναι και φέτος διεκδικητής του τίτλου. Και στο άλλο το παιχνίδι που εκεί ένα grand κοινό παιχνίδι είναι εκεί Πολυγύρου με πω Τρίγλιας μέχρι το 95 η Τρίγλια είχε το εισιτήριο για τον τελικό, στο 95 η Σοφάρηση με εκεί Πολυγύρου το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, 24 πέναλτι χτύπησαν οι δύο ομάδες, 9-8 πήρε το εισιτήριο του τελικού η Νίκη Πολυγύρου. Οπότε το ζευγάρι του τελικού είναι ΑΟΣ Σύμαντρων Νίκη Πολυγύρου. Γιάννη. Για μία ακόμη φορά η Νίκη Πολυγύρου στο τελικό. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ενημέρωσε μας μόνο το ντέρμπι το ΠΑΟΚ Άρης έχει λήξει, έτσι. Έχει διακοπεί, Γιάννη. Έχουμε στα 8 δευτερόλεπτα. Ενώ έχει κρυφθεί το αποτέλεσμα για τον Άρη, είχαμε κάποια ρήψη αντικειμένων. Έχει διακοπεί, έχουν οδηγηθεί διαιτητές στα αποδυτήρια. Αλλά όπως πληροφορούμαστε, είναι θέμα χρόνου, δηλαδή στην ουσία να ακοινωθεί το γήπεδο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, προηγείται ο Άρης. Είχε προηγείται ο Άρης με 5 πόντους, διεκόπη το παιχνίδι από ρήψη αντικειμένων. Κατάλαβα. Και οι διαιτητές πήγαν στα αποδυτήρια και οι παίκτες του Άρη φυσικά, αλλά είναι θέμα χρόνου να επιστρέψουν για να ολοκληρωθούν και αυτά τα τελευταία 8 δευτερόλεπτα. Θα είναι μεγάλη νύχτα. Θα είναι μεγάλη νύχτα. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Σουνά. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Σουνά για την ενημέρωση. Σε πολύ λίγο θέλω την χαρά την Ματετζόγλου να έχουμε έτοιμη. Νίκος Ματιόπουλος, τις τελευταίες εκτός εξελίξεις. Την αποκαλυπτική είδηση που είχαμε το απόγευμα στο pamebala.gr, η νέα μεταγραφή του Οδυσσέα Κορδελίου ακούει στο όνομα Γιώργος Σαβούδης, ο τερματοφύλακας άλλοτε της Ηλιούπολης, και φέτος αγωνιζόταν στα πρωταθλήματα της Χαλκιδικής, συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους του Οδυσσέα Κορδελιού και είναι πλέον η νέα μεταγραφή της ομάδος. Πολύ κόσμο στο Μακεδονικό Καρδία, 2-0 το ντέρμπι της Α1 κατηγορίας. Ο Μακεδονικός συνεχίζει με αυτή του τη νίκη και ξεφεύγει βαθμολογικά ακόμη περισσότερο από τους διώκτες του. Να πούμε και μία είδηση και για την Α κατηγορία. Έχουμε αρκετά παράπονα για τη διαιτησία του κυρίου Μπάτζιου στον αγώνα Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Συγκεκριμένα η ομάδα του Ατρομήτου διαμαρτύρεται για ένα offside το οποίο δόθηκε στο 44ο λεπτό. Πιστεύουν στον Ατρόμητο ότι είναι ένα κανονικό γκολ και στο επόμενο λεπτό ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας κάνει το 1-0. Σε αυτό υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, όμως δεν έγινε κάτι παραπάνω. Ομαλά κύλησε το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας συνεχίζει με αυτή του τη νίκη να είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας στον τρίτο όμιλο. Ωραία. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε και στο Μακεδονικό για τον πολύ κόσμο, θέλω να πάμε να δούμε, τουλάχιστον να προλάβουμε να δούμε τα τρία βίντεο. Πάμε να δούμε βασικά την κοπή της Βασιλόπιτας του Μακεδονικού. Έτσι, μάζεψε πολύ κόσμο για μία ακόμη φορά, γίνεται πολύ καλή δουλειά εκεί στην οικογένεια του Μακεδονικού Νεαπόλεως. Πάμε να δούμε το βίντεο, να επιστρέψουμε, να μιλήσουμε με τη Χαρά Ματετζόγλου και έχουμε να δούμε και Ελευθεριακό και Μακεδονικό. About the things we could be, but baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things we. We'll be right back.
Λοιπόν, αυτές ήταν οι εικόνες από την κοπή της Βασιλόπιτος Μακεδονικού. Πάμε να δούμε πόσο ο Μακεδονικός κέρδισε σήμερα την ομάδα της Καρδίας με 2-0. Ο Μακεδονικός, ο οποίος έχει απολαμβάνει τη μοναξιά εδώ και καιρό, βέβαια, της κορυφής. Αλλά η Καρδία, η οποία προβλημάτισε και η οποία βέβαια έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι καθοριστικό την Τετάρτη κόντρα στο Θερμαϊκό Θέρμης, όπου τα παίζει όλα για όλα για να γευτεί για πρώτη φορά στην ιστορία της τη χαρά ενός τελικού που ονειρεύεται και αυτή από την πλευρά της να κατακτήσει. Πάμε να το δούμε. Παλιά βαθιά του Λυκίδη. Φτάνει εκεί τελικά στον Παπαποστόλου από τα δεξιά. Το σουτ θα αποκρούσει ο Πλάνος και στη συνέχεια η μπάλα θα απομακρυνθεί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 25. Στασινόπουλος κατά μέτωπο, ωραία η μπάλα για τον Παπαποστόλου. Το σουτ και η μπάλα θα περάσει. Ανεβαίνει και ο Μπασκάκης να τον βοηθήσει. Πέρασε ο Στασινόπουλος και μπαίνει στην περιοχή. Σεντράρει χαμηλά. Περνάει η μπάλα και στα χέρια του Πλάνου. Τελείωσε Αγναφέρης, η κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα από το Γιάννη Παπαποστόλου. Υποδειγματική εκτέλεση, πήδηξε ψηλά, ξεμαρκαρίστηκε και έστειλε την μπάλα στο πλεκτό για το 1-0. Θα την πάρει και Δήμιο για το σπίτι, τον βλέπω την κρατάει. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, αυτό το γκολ για τον Μακεδονικό στο 56. Η συνήθιση. Κέρδισε ο Γαρίφαλος από τις κόντρες και τροφοδοτεί τον Παπαποστόλου. Καλές προποθέσεις για τον Μακεδονικό. Παπαποστόλου θα σπάσει την μπάλα και από κοντά έχουμε τον γκολ. Το 2-0 από τον Χρήστο Λυκίδη σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια του Γιάννη Παπαποστόλου από τα αριστερά, ο οποίος έδωσε γκολ. Πάρε βάλε στο συμπαίκτη του για το 2-0 στο 76. Πραγματικά εκπληκτικός ο Μακεδονικός και με μεγάλη ορμή κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο. Απέναντι σε μια ομάδα που θα μπορούσε να ήταν βέβαια ζευγάρι τελικού, έτσι, να μην γελιόμαστε, θα μπορούσαν να προκύψουν το Μακεδονικός Καρδία από τα ημιτελικά. Βέβαια ο Μακεδονικός είναι με τα δύο πόδια στον τελικό. Η Καρδία θα πρέπει να βγει ο ήλιος από τη Δύση, να αλλάξει δηλαδή. Ποτέ μιλές ποτέ. Δύσκολα, δεν αλλάζει γιατί. Στο ποδόσφαιρο εκπλήξεις γίνονται, το βλέπουμε. Γίνονται εκπλήξεις, αλλά δεν νομίζω ότι ο Θερμαϊκός Θέρμης. Είναι το σκορ. Δεν νομίζω ότι ο Θερμαϊκός Θέρμης θα δώσει το δικαίωμα σε άλλωστε κάποιον να του πάρει αυτή τη χαρά του τελικού τη στιγμή άλλωστε που έχει και το πάνω χέρι. Και εντάξει, ο Κώστας Γιώτουκος νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί. Θέλουν, μπορούν, έτσι. Ο κ. Αλεξόπουλος έχει κάνει καλή ομάδα, αλλά είναι και το timing, είναι η ψυχολογία, είναι όλα αυτά τα οποία αυτή την περίοδο έχουν μαχαιρώσει την Καρδία. Τιμωρίες, φασαρίες, αποπροσανατολίστηκαν στην Καρδία με όλα αυτά που έγιναν τον τελευταίο καιρό. Κοντά είναι Τετάρτη. Θα μάθουν. Ναι, αλλά Τετάρτη, αλλά Δευτέρα νομίζω μεσημέρι τυπώνονται τα ειστήρια του τελικού. Λοιπόν, πάμε στη χαρά τη Ματετζόγλου, πάμε στην Μπέλα. Χαρά. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Καλησπέρα, να χαίρεσαι και το γιο σου. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, σε περιμένουμε, είπαμε. Θα έρθω με την πρώτη ευκαιρία. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Γάμα Εθνική, όπως ξέρουμε, δεν είχε αγώνες, οπότε η Κρία Βρύση δεν αντιμετώπισε την ομάδα της Καβάλας. Και πάμε στην άφηνα κατηγορία, στο οποίο θα λέγαμε ότι ξεκαθάρισε το τοπίο, αφού η ομάδα του Ερυθρεϊκού έχασε κι άλλο έδαφος, παραχωρώντας ισοπαλία στην έδρα της, στην Αναγέννηση και με την Αναγέννηση Γεννητσών, με 2-2 σκόρα, αυξάνοντας περισσότερο τη διαφορά με τον πρωτοπόρο Αλμοπό Αριδέας, έφτασε στους 7 βαθμούς. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουμε Εθνικός Γεννητσών πρόμαχη 2-0. Η ομάδα του Άσπρου και η ομάδα του Ξεπλατάνο έκαναν τα ρεπό τους αφού έπαιζαν με την ομάδα του Ριζού και των Γαλακτάτων που έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Αγγλικό σκορ είχαμε στον αγώνα Άρης Αμπελιών Άρης Λουπρακίου με 5-2. Ο Αλμοπός Αριδέας κέρδισε πολύ εύκολα τον Όλυμπο Αψάλου με 5-0. Το Μάδαλο κέρδισε το Μέγα Αλέξανδρο Πέλλας με 2-0 και ο Δεσσαϊκός με την Αναγέννηση Γεννητσών ήρθε μεσόπαλη 2-2. Στη βαθμολογία ο Αλμοπός έχει 50 βαθμούς, ο Δεσσαϊκός 43, ο Ηρακλής Άσπρου 37, η Δόξα Ξαπλατάνου 33, το Μάνταλο 31, η Ωμέγας Αλέξανδρος Πάλας 29, ο Εθνικός Γιάννητσον 28, ο Άρης Αμπελιών 27,
Η Πρόμαχη 25, η Αναγέννηση Αντζών 23, όλοι που σε ψάλλουν 16, το Λουτράκι 14 και οι Γαλατάδες και Ριζέπομε δεν αγωνίζονται. Η ομάδα Ταλμοπού Αριδέας κέρδισε με μεγάλη ευκολία τον άλλοτε δυνατό Όλυμπο Αψάλου με 5-0, με τον Ηλία Προβατήτη να κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα και να κάνει τη διαφορά. Ήδη να πούμε ότι η δείξη της ομάδας έχει αρχίσει να σχεδιάζει τα πλάνα, έχει αρχίσει να σχεδιάζει τα πλάνα για την επόμενη χρονιά, που είναι αποφασισμένη να μην χάσουν την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Στην άλφα κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, ο πρωτοπόρος Δόξα Μαυροβουνίου συνέχισε με μεγάλη νίκη με 6-1 επί της Άρνησας και παραμένει έτσι στην κορυφή με 39 βαθμούς, ενώ ακολουθεί ο Άρης Νησού με 34. Στον δεύτερο όμιλο, που συναντάμε μεγάλες μονομαχίες, με νίκη συνέχισαν οι πρωτοπόροι, η Δόξα Μελισσού κερδίζοντας με 0-3 την ομάδα της Νέας Πέλλας και με το ίδιο σκορ κέρδισε και η ομάδα του Αρσενίου εκτός έδρας τον Φίλιππο Γιαννιτσόν. Αυτά σχετικά με το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό όμως που έχει ξεχωρίσει αυτή την εβδομάδα, όπως έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο για να τις έχουν ενημερώσει, είναι οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής σχετικά με τον περιβόητο αγώνα που είχαμε μεταξύ της ομάδας του Ηρακλή Αγίου Λουκά με τον νέο Χρυσό Πετριάς, ο οποίος απασχόλησε τον Πανελλήνιο με ένα θέμα που βγάλαμε εμείς πριν από λίγες μέρες. Και στην Αμερική έφτασε, δεν έφτασε μόνο στο Πανελλήνιο. Ναι, το θέμα. Είναι γελία η απόφαση που βγήκε από την Πειθαρχική. Συναχωριέ μου που χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι με πολύ λιτό τρόπο ο αγώνας αυτός κατοχυρώθηκε στην Πετριά χωρίς να τιμωρηθεί κανένας. Με πολύ απλές διαδικασίες. Γεγονός που νομίζω ότι είναι απαράδεκτο και είναι πολύ προκλητικό αυτό από τους αρμόδιους της ΕΠΣΠΕΛΕΣ, αφού κανένας δεν βγαίνει να τοποθετηθεί για κανένα ερώτημα και κανένα θέμα που έχουμε κάνει. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι δικτατορία. Και θέλω να πω εδώ ότι ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής, ο Φόρης Θέμπτης, ο οποίος δήλωσε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε από το ΔΣ της ΕΠΣΠΕΛΑΣ, χωρίς να είναι αυτός παρόν, όταν ήταν το θέμα αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έβγαινε στα ραδιόφωνα και έλεγε ότι απευθυνόταν κατά του Γιάννη του Κατίδη για όλα αυτά που έκανε και ότι θα τιμωρηθούν όλοι για αυτά που συνέβησαν στον περιβόητο αγώνα, γιατί ήταν παρόν στον αγώνα αυτόν. Τελικά βλέπουμε ότι δεν έγινε τίποτα και εγώ έχω να πω μόνο ότι είναι ντροπή για την ΕΠΣΠΕΛΑΣ. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΠΕΛΑΣ που είχε το θράσος να σε αγριοκοιτάξει κιόλα σε έναν αγώνα της Κρύας Βρύσης με τον Άρη, με πολύ νόημα. Να με στραβοκοιτάξει, όχι να με αγριοκοιτάξει. Να σε στραβοκοιτάξει, ναι, με πολύ νόημα το βλέμμα του. Έχει συνειδητοποιήσει ότι κατέχει μία θεσμική θέση η οποία, αν μη τι άλλο, τον υποχρεώνει να λειτουργεί ανιδιοτελώς και με γνώμονα όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον, αλλά την εξυγίαση του ποδοσφαίρου. Όχι μόνο την εξυγίαση του ποδοσφαίρου, αλλά την απόδοση της δικαιοσύνης. Κύριοι, εκεί στην ΕΠΣΠΕΛΑΣ, αποφασίστε εάν θέλετε, γιατί εμένα και το κοινό που σας βλέπει σε όλη την κεντρική Μακεδονία δεν το έχετε πείσει ότι θέλετε να αλλάξετε ή ότι θέλετε να βοηθήσετε το ποδόσφαιρο. Αυτός δεν είναι τρόπος λειτουργίας του ποδοσφαίρου. Λυπάμαι πάρα πολύ αν νομίζετε ότι εσείς εκεί προάγετε το ποδόσφαιρο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό μου θυμίζει κάτι άλλο σε άλλες εποχές. Δυστυχώς, εσείς είστε αυτοί που βάζετε ένα λιθαράκι παραπάνω και ανοίγετε την ταφόπλακα του ποδοσφαίρου της Πέλλας. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι ακόμα και ο Φόρης, εάν θέλει να υπερασπιστεί αυτά που έλεγε στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες, θα έπρεπε σήμερα κιόλα να βγει και να δηλώσει παραίτηση. Να κατέβει από ένα καράβι το οποίο είναι σάπιο και μπάζει νερά. Να αποποιηθεί οποιονδήποτε ευθυνών και να πει ευθαρσός ότι εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το πανηγύρι. Για να μην πω κάτι άλλο πιο σκληρό και πιο άσχημο. Αμαυρώνεται το ποδόσφαιρο της Πέλλας. Λυπάμαι για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πέλλας που θα έπρεπε να λέγεται διάλυση ποδοσφαιρικών σωματείων Πέλλας. Έτσι. Λίγες κουβέντες, σταράτες, ξεκάθαρες
Εδώ πέρα θα τα λέμε όλα. Όσο και αν θέλατε να συγκαλύψουμε αυτά που έγιναν με τον Κατίδη, δεν σας πέρασε. Εμείς το αναδείξαμε, από εμάς έγινε πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά δυστυχώς περιμέναμε από εσάς να πάρετε αποφάσεις. Να δείξετε ότι αν μη τι άλλο θέλετε να βοηθήσετε το ποδόσφαιρο. Εσείς το θάβετε στα τάρταρα και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί είστε ανάξιοι της εμπιστοσύνης των παραγόντων, των ποδοσφαιριστών, των σωματείων και των φιλάθλων σε όλη την Μπέλα. Χαρά, αν έχεις κάτι ακόμα να προσθέσεις για να ολοκληρώσουμε. Όχι, Γιάννη μου, με κάλυψες πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που είπες όλα αυτά που ήθελα να πω εγώ, γιατί νομίζω ότι ο λόγος μετράει περισσότερο. Και θέλω να πω ένα τελευταίο, ότι η ΕΠΣ Μπέλας και κάθε ΕΠΣ είναι λειτουργήμα και δεν είναι χωράφικα κανενός. Αυτό. Έτσι. Και καλό πολύ σωστό. Βράδυ και καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Στη χαρά τη Ματετζόγλου, την ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε και με την Πέλα, όπου ή γέλιο ή στεναχώρια θα μας δίνει. Στεναχώρια μάλλον. Γέλιο όχι για καλό λόγο, με όλα αυτά που συμβαίνουν, στεναχώρια γιατί επιτέλους εκεί πρέπει να αναλάβουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν το ποδόσφαιρο. Λυπάμαι πάρα πολύ για την ΕΠΣ Μπέλας. Αν κάποιοι άνθρωποι εσκεμένα δεν βλέπουν, δεν γράφουν, δεν θέλουν να τιμωρήσουν και θέλουν να προσπεράσουν έτσι απλά. Μην μας υποτιμάτε όμως. Ο Έλληνας πλέον έχει ξυπνήσει. Ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες φιλάθλοι έχουν απαξιώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ακριβώς μέσα σε αυτό λειτουργούν παράγοντες όπως εσείς, που σας ενδιαφέρει μόνον η ψήφος. Ουέ και αλίμονο, εάν εσείς αύριο το πρωί είστε αυτοί που θα αποφασίσετε ή θα συμμετάσχετε στην αλλαγή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ουέ και αλίμονο. Πάμε να δούμε το παιχνίδι του Ελευθεριακού με τον Ιωνικό και να επιστρέψουμε με τη Σταυρούλα τη Γιώργη, παρακαλώ. Ασλανίδης με τη μία στο δοκάρι. Φοβερή φάση για τον Ελευθεριακό στο 20ο λεπτό της συνάντησης. Δεν μπόρεσαν να κόψουν όπως θα θέλανε. Θέλανε το καταλαβεί ο Χερόπουλος. Ωραία η παλιά του στον Ασλανίδη. Πάτησε περιοχή στα αριστερό το σουτ. Η μπάλα πάνω από το δοκάρι. Ο Σαφιλίδης ωραία για τον Τούσα. Η παλιά το σουτ και η μπάλα είναι στο βάθος της θείας. Από τον Ασλανίδη στο 42. Ο Ελευθεριακός θα ανοίξει το σκορ για το 1-0. Ωραία προσπάθεια, ωραία η σέντρα από τα δεξιά. Η εκτέλεση από τον Ασλανίδη. Ο δεύτερος ήταν κερδισμένος. Κίνδυνα εδώ. Η μπάλα του Δημητριάδη μες στην περιοχή. Ελευθεριακός το σουτ και είναι το 2-0 από τον Ροέλ Τούσα. Το 22 του δευτέρου μέρους. Δείχνει να σφραγίζει λοιπόν ο Ελευθεριακός το παιχνίδι, καθώς πετυχαίνει και ένα δεύτερο τέρμα. Και ο Ελληνίδης σε αυτό το κόρνερ. Πέρασε η μπάλα, δεν έχει βγει το σουτ, καθυστέρησε και λίγο ο Μανελίδης. Νέο σουτ, η μπάλα στα δίκια με υπέροχο τρόπο από τον Γρηγόρη Μανελίδη. Στο 32 της επανάληψης ξαναβάζει λοιπόν την ομάδα του στο παιχνίδι. Ασύλληπτο σουτ, δείγμα της πολύ καλής τεχνικής κατάρτισης του παίκτη του Ιωνικού. Με τη φανέλα με το νούμερο 9. Παλιά τώρα είναι για τον Δημητριάδη. Θέλει να παίξει με τον Ασλανίδη. Ασλανίδης πατάει περιοχή. Σουτάρει τεράστια ευκαιρία με την μπάλα να καταλήγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σε αυτό το σουτ που επιχείρησε ο Ασλανίδης στο 92. Έτσι λοιπόν έγινε το 2-1 στα Ελευθέρια. Ο Ελευθεριακός κέρδισε τον Ιωνικό με 2-1. Και πάμε γρήγορα στο όμορφο Κιλκής. Εκεί μας περιμένει η Σταυρούλα η Γιώργη. Την καλησπέρα μας ή το περάσαμε. Εντάξει, δεν περάσαμε ακόμα. Είμαστε ακόμα Κυριακή. Καλησπέρα Σταυρούλα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι έχουμε εκεί. Έχουμε αλλαγές στον Κιλκής και ειδικά στην Μπαονέ, έτσι. Έτσι Γιάννη, είχαμε αλλαγή του προπονητή, αφού καθώς παραιτήθηκε ο κύριος Μάκης Γρηγοράκης, η διοίκηση του ΠΑΟΝΕ εμπιστεύτηκε τον Σάββα Παντελιάδη. Και αμέσως γύρισε στις επιτυχίες η ομάδα. Έτσι βλέπω. 2-1. Σταυρούλα.
Μ' ακούς, Γιάννη? Ναι, 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 σ' ακούμε, Σταύρουλα, απλά εγώ σε διέκοψα. Έτσι ο Παονέ Παλόφου με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του με τον Σάββα Παντελιάδη στον πάγκο, αφού κέρδισε ένα τρόμητο παλιού Αγιονερίου με 2-1 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ένα ντέρμπι με το όλο του, αφού είχε 3 πέναλτι, μία κόκκινη και πολλά γκολ. Και συνεχίζουμε με το Μέγα Αλέξανδρα Φεχωρίου, Μέγα Αλέξανδρα Νέο Γυναικοκάστρο με 0-2. Ντέρμπι ουραγών και κέρδισε αυτός που χρειαζόταν έτσι πιο πολύ. Αστέρας Μεγάλης Βρύσης Ηρακλής Αργυρίουπολης 2-1. Νίκη εξάγοντα για τον Αστέρα, καθώς και οι δύο ομάδες παλεύουν για τη σωτηρία. Κυλκυσιακός Αναγέννηση Πλαγιάς 1-1. Σε ένα μάτς που ο Πολιτικής κατάφερε να είναι αδικημένες και οι δύο ομάδες, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν πολλά παράπονα. Παρ' όλα αυτά, ο Κυλκυσιακός έχασε 2 πολύτιμους βαθμούς και παρέμεινε μακριά από την κορυφή και μακριά και από την τετράδα. Δόξα Χέρσου, Απόλλων Πευκοδάσου 1-0. Νίκη για τη Δόξα Χέρσου που της δίνει ελπίδα να μπει στα μπαράζ σε παραμονή. ΠΑΟ Κριστόνης Εθνικός Αξιούπλους 1-0, κατάφερε να κερδίσει ένα δύσκολο παιχνίδι και με 10 παίκτες και να πάρει τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Και για τέλος ΠΑΕΚ Ουμέντσας ΑΕΠΟΛΗ Κάστρο 2-0, ένα από τα δυνατά ντέρμπι της αγωνιστικής, με το ΠΑΕΚ Ουμέντσας να παίρνει τους 3 πολύτιμους βαθμούς από το Πολύκαστρο και τώρα να απέχει 4 βαθμούς από την κορυφή. Να πούμε, Γιάννη, σε αυτό το σημείο ότι φτάσαμε στο σημείο το οποίο κάθε αγωνιστική είναι καθοριστική για όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Όλοι είναι, οι αγώνες είναι τελειωτικοί. Πάμε τώρα, είναι η 17η αγωνιστική και έχουμε 26 στο σύνολο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε ακόμα 9 παιχνίδια, νομίζω. Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Ωραία. Λοιπόν. Η βαθμολογία, είπα, ο Νέκ Ταλόφου στους 37 βαθμούς. Η ΑΕΠΟΛΗ Κάστρος 33 μαζί με το ΠΑΕΚ Ογουμένσας, ΠΑΟ Κριστόνης 32, Ατρόμητος Παλιό Γενεδί 27, Ηλκυσιακός και Αναγέννηση Πλαγιάς 25, Εθνικούς Αξιούπολης Απόλλων Πευκοδάσου 23 και Αστέρας Μεγάλης Βρύσης, Ηρακλής Αργυρούπολης 20, Δόξα Χέρσου 15, Μέγα Αλέξανδρος Γενοκακάστρο 13 και Μέγας Αλέξανδρος Θεοχωρίου 2. Και οι δύο οι Μέγα Αλέξανδροι πάτωσαν. Λοιπόν, ωραία, έχουμε κάτι άλλο, Σταυρούλα? Αυτά, Γιάννη, από το Κιλκής. Αυτά. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στο Σάββατο Παντελιάδη που πλέον ανέλαβε και προπονητής εκεί στην ΠΑΟΝΕ και ό,τι καλύτερο στις υπόλοιπες ομάδες. Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε τη Σταυρούλα τη Γιώργη. Καλό βράδυ στο Κιλκής. Να ετοιμάσουμε τον Ηρακλή, τον Τσικενόπουλο, παιδιά. Αργύρι, Τσικενόπουλο. Τον Αργύρι. Ναι. Έχει περάσει η ώρα, κούραση. Όχι. Λογικό είναι. Όχι, απλά είχα... Έχουμε και Ηρακλή δίπλα. Είχαμε τον Ηρακλή εδώ. Εδώ έβλεπα τον Ηρακλή Μωδίου. Από κάτω έβλεπα τον άλλο τον Ηρακλή. Όλοι οι Ηρακλήδες. Λοιπόν, μόλις έχουμε έτοιμο τον Αργύρη, θα πάμε να τον ακούσουμε και μετά μας μένει μόνο ο φίλος μας ο κύριος Καλπακίδης στην Πιερία. Έχουμε και από εκεί νέα. Έχουμε νέα και από την εκεί. Νομίζω έχουμε αναταραχή στο ΓΑΣ Βορώνου. Θα μας τα πει. Θα μας τα πει ο κύριος Καλπακίδης εκεί. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, παιδιά? Ωραία, έχουμε ακόμα, εντάξει. Ωραία. Δεν καταφέραμε να βγάλουμε τις επικοινωνίες με Περζίτσο, Ρακλίδη και Σγιώγα, δυστυχώς. Πάνω κάτω να πούμε 2-3 πράγματα που θα μας λέγαν και οι άνθρωποι. Θα έχουμε και την επικοινωνία βέβαια και μέσα στην εβδομάδα με τους 3 ανθρώπους. Θα τους πάρουμε κάποιες δηλώσεις στο pamembala.gr. Από την πλευρά της Πράσινης Θύελλας, ο κύριος Τερζής είχε κάποια παράπονα από τη διαιτησία. Στον αγώνα καπετάν Άγρας Πράσινη Θύελλα 1-0. Ο Γιάννης Τσοκρακλίδης θα μας μιλούσε για την εξαιρετική πορεία του Ατρομήτου Πλαγιαρίου. Θα τον έχουμε βέβαια σε δηλώσεις του μέσα στην εβδομάδα στο pamembala.gr, όπως και ο κύριος Γιώγας, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική πορεία με το Μέγα Αλέξανδρο 2014 στην γάμα κατηγορία. Έχει πολύ ταλέντο η ομάδα. Πάρα πολύ και είναι νεαρά παιδιά όλα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στον Αργύρη. Καλημέρα, Αργύρη. Είναι στον αέρα ο Αργύρης ο Τσικενόπουλος. Καλημέρα, κύριε Αργύρη. Λοιπόν, τι έχουμε εκεί πέρα, ανακατατάξεις στην ουρά, μαθαίνω. Ναι, Γιάννη, είχαμε αλλαγή σκυτάλης στην ουρά. Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι μόνο η τελευταία ομάδα υποβιβάζεται, χάνει την κατηγορία και η πρώτη τελευταία θα παραμείνει στην κατηγορία, όσον ο πρωταθλητής μας, πρώτο Θεός, καταφέρει και ανέβει την γάμα εθνική του με παράλ. Από εκεί και πέρα, ελάχιστα είναι αυτά που θα πρέπει να τονίσουμε όσον αφορά την περιραίουσα ποσφαιρά και τα διάφορα στοιχεία που προέκυψαν
από το ρεπορτάζ, αλλαγή προπονητή στη Μελίκη, έτσι δραματικά, είναι εκείνη η ομάδα που κυριολεκτικά στην τελευταία θέση. Είναι η τέταρτη αλλαγή προπονητή που πραγματοποιείται στην ομάδα συνθέτως. Πολλά τα προβλήματα, από εκεί και πέρα στην κορυφή, αν στους τελικούς φίλους δεν άλλαξε τίποτα, η Νάουσα κέρδισε, η Ειρηνούπολη επίσης επικράτησε στο δικό της το παιχνίδι. Έτσι έχουμε αυτή τη διαφορά του ενός πόντου που από ό,τι φαίνεται θα κρυφθεί στο μεταξύ του ντέρμπι τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα, μια που βλέπω και την κάρτα στην οθόνη. Η Ειρηνούπολη Ποντιακή είναι όλη άρα από 3-1. Μια θετικά νίκη της Ειρηνούπολης. Με σκόρερ το στο δεύτερο γκολ με τον Καρυπίδη με πέναλτι, το οποίο το κέρδισε ο ίδιος. Νάος από πάνω 1-0. Δύσκολη πηγή φαίνεται από το σκόρ, αλλά έχει και δύο δοκάρια Νάος στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάω και μέγα σαν 3-1 σε ένα παιχνίδι παθολογικά διάφορο. Επισκοπή τύπος με 4-3. Ανοιχτό παιχνίδι, η Μέτρη θα πει όλα, όλα. Άλλωστε δεν μπορεί και αλλιώς, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Παίζει σε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Διαβατός Αλεξάνδρεια 0-2 σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο από το προηγούμενο μάτς. Και είπα στον Νίκο πριν ότι δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε, γιατί ήταν μια προσωπική κόντρα. Μια βεντέτα δύο προσώπων και είχε να κάνει με τον κόσμο είτε με τις ομάδες. Καθαρίνη και όμως η Αλεξάνδρεια. Ξεροδοχώρη, μακροχώρη, Γιάννος Αποστόλου Παπαδόπουλος 3-2. Και Χαρίεσα, Χιλιάς Νάους 3-1. Πολύ σημαντική νίκη για τη Χαρίεσα κόντρα στον Αχιλιά που έχει ουσιαστικά σωθεί. Να δούμε και την βαθμολογία, αν θέλετε. Να δούμε και την βαθμολογία. Θα δούμε και εκεί την διαφορά αυτή που είπα, το έχουμε βαθμού. Η Ειρηνούπολη, η Νάους, θα κορυφή. Ακολουθεί ο Γεννούπολη, βλέπετε τη διαφορά του ενός πόντου, η Αλεξάνδρεια 38. Από εκεί και πέρα είναι το λεγόμενο group των αδιάφορων παθολογικά. Απλά μόνο παίζει ρόλο το πώς θα πλασαριστεί κάθε ομάδα από εκεί και πέρα. Αλεξάνδρεια 18, Ποντιακή Νεολαία 28, Πάουκ 25, Κεραμένος Επισκοπής 24, Κοπανός 23, Ροδοχώρη 22, Τρικάλα και Αχιλιάς Νάουσης 21, Μακροχώρη και Τρόπιτος Λιβατού 18. Και οι δύο ομάδες που βλέπουμε στο τέλος που θα παλέψουν για το ποιο θα αποφύγει την τελευταία θέση. Και κλείνοντας, Γιάννη, να πούμε ότι η 10 Φλεβάρι είναι και ο τελικός του κυπέλου. Φέτος η ΕΠΟ για να αναγκάσει τις ενώσεις να τρέξουν το κομμάτι αυτό, γιατί ακούγεται το Πανελλήνιο κοντά το κύπελο των Εστεχνών. Και επομένως έχουμε στις 10 του μηνός τον τελικό του Πεχτινού, δηλαδή ενώ ο copy-paste, όπως έγραψε και εγώ σε παιδικά στο site, είναι το παιχνίδι της Νάουσας με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρεια. Αυτά από την Ηματία, Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ποια ημερομηνία είναι ο τελικός? 10 Φλεβάρι. Συνήθως γίνεται μεσημεριανές ώρες, απογευματινές ώρες. Θα φροντίσουμε να είμαστε εκεί, Αργύρη. Αργύρη, και συγχαρητήρια για τη δουλειά σου. Κάτι θέλει να πει ο Νίκος Ματιώνης. Συγχαρητήρια και για τη δουλειά σου στην ιστοσελίδα, στο Sports App. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Αργύρη Τζιγιανόπουλο από την Ημαθία. Επιστρέφουμε και περιμένουμε πολύ απλά τον Κυριάκο τον Καλπακίδη για να ολοκληρώσουμε και με την Πιερία. Έτσι, ολοκληρώσαμε και με την Ημαθία. Μας έμεινε μόνο η Κατερίνη. Εκεί δεν είχαμε γάμα εθνική, άρα μείνανε μόνο η Α1. Ήταν πολλά τα μπλόκα, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν έγινε γάμα εθνική. Και εύχομαι να γίνουν ακόμα περισσότερα τα μπλόκα. Αλλά μπλόκα δεν χρειάζονται μόνο στους δρόμους. Μπλόκα χρειάζονται στα μυαλά των ανθρώπων που αποφασίζουν οι λίγοι για τους πολλούς και οι αποφάσεις τους δυστυχώς έχουν. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι αποφάσεις αυτές καθορίζουν αρνητικά το μέλλον της ζωής μας, των παιδιών μας και των άλλων γενεών που έρχονται από πίσω. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω με τον Κυριάκο τον Καλπακίδη? Σε ακούω, Γιάννη. Καλημέρα Κυριάκο. Καλημέρα. Δεν είχαμε γάμα εθνική, μείναμε στα τοπικά τα δικά μας. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι ξεχωριστό που να αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς. Αν και... κάτι ξεχωριστό. Στο Σβορώνο κάτι έχει συμβεί. Ναι. Είχαμε αναφερθεί στο γεγονός ότι το fair play το είδαμε σε έναν αγώνα μεταξύ Βροντούς και Σβορώνου, εκεί που ο Μανίκας έβγαλε την μπάλα πλάγιο out αντί να τη στείλει goal για να δώσουν την πρώτη βοήθεια σε έναν αντίπαλο παίχτη, συμπαίχτη του κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια αυτό ίσως ήταν αφορμή να γίνουν μεγάλες αλλαγές στον Σβορώνο. Υπήρχε μια διαμάχη διοικητική. Πληροφορίες λένε ότι
ενδεχομένως να έχουμε αλλαγή Προέδρου ή τουλάχιστον ανεπίσημα έτσι υπάρχει κάποια αλλαγή μεταξύ του κ. Μανουσαρίδη που είναι Πρόεδρος εκλεγμένος και του κ. Τρελόπουλου που ήταν Αντιπρόεδρος. Ο κ. Τρελόπουλος, από ό,τι γνωρίζουμε, έχει την στήριξη της υπόλοιπης διοίκησης, των περισσότερων της διοίκησης. Να πούμε όμως, αυτή η διαμάχη έφερε τον Μανίκα να παίρνει μεταγραφή στον Αχιλιάνιο Κεσάριας, να φέρει από τον Βερόνα, και ο Αποστολίδης πήγε μάλλον στον Διαγόρα Σεβαστής. Όχι, μάλλον είναι στον Διαγόρα Σεβαστής. Οι δύο απώλειες για τον Γκάζ Βορόνο, ο οποίος όπως βλέπουμε ο Γκάζ Βορόνο δεν απόλυσε τη δεύτερη θέση, έτσι πως την κρατάει. Και έτσι η ομάδα έχει τις βλέψεις για τα play-off, όμως αυτές οι αναταραχές στα διοικητικά δεν έχουν αποτελέσματα αυτά που πρέπει να έχουν. Μάλιστα. Ελπίζουμε να βρουν το δρόμο τους και να συνεχίσουν, γιατί όντως ο Γκάζ Βορόνο είναι μια καλή, ήταν μάλλον μια καλή αξιόλογη ομάδα. Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να είναι και μετά την απουσία και του Μανίκα και του Αποστολίου, δύο παιχτών οι οποίοι είχαν πάει από επαγγελματικές κατηγορίες στο Γκάζ Βορόνο. Ωραία. Πάμε στα αγωνιστικά. Στα αγωνιστικά. Που μιλάμε για μεταγραφές, να πούμε ότι ο Στέφανος ο Σκέντος πάει στον Αλμοπό Αριβέας. Ναι. Ναι. Μαζεύει κόσμο, αδερφέ. Ο αμυντικός από τον Αχιλιάνιο Κεσάριας θα μεταβληθεί στον Αλμοπό Αριβέας. Να περάσουμε τώρα στην αγωνιστική. Βατανιακός ΑΕΚΟΝ 32, Όλυμπος Βοντούς ΑΕΚ στο τέλος καταρχά 0-0, Θερμαϊκός Κορινού Εθνικός Κατερίνης 0-3, ο Θερμαϊκός Κορινού δεν τα κατάφερε και έτσι ο προπονητής του ο Μιστακίδης, πατέρας του Καλαντούχου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, αποχώρησε από τον Θερμαϊκό Κορινού. ΑΕΚ Αρίτσας Γεωργάκης Ολύμπιος Λόφ 2-3, Απόλλων Λιντοχώρου, Διαγόρας Σεβαστής. Ο Διαγόρας κέρδισε εύκολα μέσα στο Απόλλων Λιντοχώρου και όλα δείχνει ότι ετοιμάζεται, ας πούμε, για την άλλη κατηγορία, γιατί όντως η ομάδα που έχει κάνει είναι πάρα πολύ καλή. Η έκπληξη ήρθε στην υπερίσταση, η υπερίσταση με τον Όλυμπο Λευκοκαριάς 3-1, η υπερίσταση που δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να αντιδράσει, αντέδρασε και αντέδρασε απέναντι στον Όλυμπο Λευκοκαριάς. Δριάνυσα, Ακαδημία Πλαταμών 0-1 και ο Γκάζ Βορόνου Άρης 2-0. Το παιχνίδι αυτό έγινε σήμερα, ενώ τα υπόλοιπα ήταν παιχνίδια του Σαββάτου. Στη βαθμολογία τώρα. Ο Διαγόρας Σεβαστής με 50 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Γκάζ Βορόνου με 47, Λευκοκαριάς 42, ΑΕΚ Κοντίνου 41, ΑΕΚ Καρίτσας 35, όσους και η Ακαδημία Πλαταμόνα, Όλυμπος Βοντούς 31, Αριστοτέλης Καταχά 30, Εθνικός Κατερίνης 27, Απόλλων Λιντοχώρου 26, Άρης 23, Θερμαϊκός Κορινού 17, Γεωργάκης Ολύμπιος Λόφου 15, Περίσταση 14, Βατανιακός 12 και Δριάνυσα παραμένει στους 8 βαθμούς. Μάλιστα. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική έχουμε το ντέρμπι Σεβαστή, Διαγόρα Σεβαστή Γκάζ Βορόνου, Ακαδημία Πλαταμόνο Απόλλων Λιντοχώρου και Όλυμπος Λευκοκαριάς Καρίτσας. Είναι τρία παιχνίδια τα οποία θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια. Και πριν κλείσω, Γιάννη, θα βάλουμε και λίγο χρώμα γυναικείο. Ροζ φανέλες, μετέωρα πιερίδες μουσες, για το ποδόσφαιρο πάντα, της γάμα κατηγορίας γυναικών, 0-1. Και νεφέλες, Ολυμπιώτισσες, 0-0. Οι πιερίδες μουσες βρίσκονται πρώτες με 9 βαθμούς, στην πρώτη θέση, ακολουθούν οι νεφέλες και οι Ολυμπιώτισσες στην δεύτερη και τρίτη θέση με 7 βαθμούς, Μετέωρα με 6 και Αμαζόνα χωρίς βαθμούς. Μάλιστα. Αυτά και από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ωραία.
Είχαμε πλήρη ενημέρωση. Δεν αφήσαμε κανένα παροπονούμενο και τους άντρες και τις γυναίκες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο μου. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα να έχουμε εκεί στην Κατερίνη. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή σας ενημέρωση. Από... Έχουμε και τελικό από τον μπάσκετ. 69-77 ο Άρης. 69-77. Ναι. Ναι. Αυτή φορές. Η πόλη δεν θα κοιμηθεί σήμερα. Καθόλου. Καθόλου. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι, αλλά κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό έτσι. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω, αλλά πες μου εσύ ποιοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν αν θα σταματήσει ή όχι. Στη δικιά μου τη χώρα κανένας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε αυτήν. Δεν υπάρχει κάτι όρθιο. Δεν έχουμε αξίες. Η Ελλάδα μας, σαν τόπος, η Ηρακλή, έχει αξίες. Και οι άνθρωποι της έχουν αξίες. Απλά αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι. Αξίες δεν... τις οποίες αναγνωρίζουν σε όλο τον πλανήτη. Οι οποίοι θέλουν να έρθουν να δουν τα αρχαία, να δουν τον πολιτισμό μας. Σε όλο τον πλανήτη αναγνωρίζουν τη γλώσσα μας, αναγνωρίζουν τους αρχαίους, αναγνωρίζουν τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά δώσει στον πολιτισμό πάρα πολλά πράγματα. Οι μόνοι όμως ανίκανοι, άχρηστοι, για να μην πω και καμιά άλλη έκφραση, ελεηνοί, είναι οι δικοί μας οι πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς έχουν ασελγήσει επάνω σε αυτήν την, δεν θα πω Ελλαδίτσα, επάνω στην Ελλαδάρα μας. Σε αυτή τη χώρα που μπορείς να την κάψεις μέσα σε μία μέρα και σε μισή μέρα να ξαναχτιστεί και να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της. Αυτή είναι η ψυχή των Ελλήνων, η μοναδική σε όλο τον κόσμο πιστεύω, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ικανούς πολιτικούς, διότι όλοι σκέφτονται την τσεπούλα τους, τα συμφέροντα, τους ψήφους, την εκλογή τους και ό,τι αυτό συνεπάγεται και χαίρομαι που ποτέ μα ποτέ δεν μπήκα και εγώ σε αυτό το τρυπάκι να ασχοληθώ με αυτόν τον πολύ βρώμικο χώρο που εξυπηρετεί μόνο συμφέροντα και δεν εξυπηρετεί την πολιτεία, τους πολίτες, τους θεσμούς και ό,τι άλλο χρειάζεται να υπηρετήσουν. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο τον Τόπα, τον Νίκο τον Ματθεόπουλο και τον Ηρακλή τον Τζέμο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, σύσσωμη η ομάδα, με μία ακόμη ακαδημία και με πολλά νέα και ενδιαφέροντα. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μήνα να πούμε.